Στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και πάλι, Παναθηναϊκός εναντίον Άρη. Βλέπετε το ρόστερ το οποίο έχει στα χέρια του Βαγγέλη Σαγγέλου για τον Άρη. Πάσαλιτς, Χαντ, Μούρτος, Πελεκάνος, Βεζένκοφ, Σιάρας, Εσμακόπουλος, Βεργίνης, Χαρίσης, Μποχορίδης, Σακαλέρης και Σαρικόπουλος, Λευτέρης Μποχορίδης. Μία απουσία για τον Άρη, καθώς ο Σωτήρης Καραβοστόλου εξακολουθεί και βρίσκεται εκτός αγώνων με πρόβλημα τραυματισμού. Οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης που βρίσκονται σε μια ανωδική πορεία και θέλουν να αναβιώσουν σιγά σιγά το σπουδαίο παρελθόν τους. Εδώ και το ρόστερ του Παναθηναϊκού, Αργύρης Πεδουλάκης, ο οποίος έχει στα χέρια του τους Ξανθόπουλο, Σκορτζανίτη, Μπράμο, Γιαννόπουλο, Χαραλαμπόπουλο, Καπόνο, Ούκιτς, Λάσμε, Τσαζαρή, Διαμαντίδη, Γκίστ και Σκορδίλη. Εκτός τόσο ο Γιώνας Μασούλης όσο και ο Μάρκους Μπάνκς. Δύο ασφαλώς σημαντικές απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Τους βλέπετε εδώ και τους δύο για διαφορετικούς λόγους εκτός, θα μας τα αναλύσουν σε λίγο οι συνάδελφοι ο Μιχάλης Πέτκοφ και ο Γιάννης Ράνιος που βρίσκονται στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου. Εδώ οι διαιτητές της συνάντησης, οι κύριοι Ταβουλαρέας, Διαμαντής και Αναστόπουλος, οι άγοντες στο αγώνα. Και σε αυτό το σημείο να καλησπέρισω τον Αργύρη Παπαπέτρου. Είναι μεγάλη μας χαρά που τον έχουμε για ακόμη ένα απόγευμα μαζί. Για να μας δώσει coach τα τεχνικά σχόλια του αγώνα. Ένα παιχνίδι το οποίο και μόνο εξ ονόματος των δύο αντιπάλων θυμίζει σίγουρα σπουδαία πράγματα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε την ιστορία, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Ο Άρης είναι αλήθεια ότι έβαλε το μπάσκετ μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, έμαθε τον κόσμο να παρακολουθεί μπάσκετ και ώσπου έφτασε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξαναβρήκε την παλιά χαμένη του έγκλη και βεβαίως απογείωσε τη θεαματικότητα τόσο όσο και τους τίτλους, τους 6 ευρωπαϊκούς τίτλους και όχι μόνο. Θα έλεγα ότι είναι δύο ομάδες μέσα στο παρκή οι οποίες είναι ομάδες που δίνουν μεγάλη έμφαση στην άμυνα, άρα θα δούμε δύο ομάδες που θα προσπαθούν στην άμυνα με συνέπεια. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπορέσει να σταματήσει ο Άρης τους ψηλούς του Παναθηναϊκού, που από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη υπεροπλία εκεί, αλλά βεβαίως και πόσο γρήγορα μπορεί να ανακάμψει ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα σοκ από τη Ρεάλ Μαδρίτης εδώ μέσα στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός που έχει πολύ μεγάλες ελπίδες βεβαίως και να προχωρήσει στην Ευρώπη, αρκεί να προσέξει και αρκεί να βρει το σχήμα αυτό που τουλάχιστον επιθετικά θα έχει μια σταθερότητα και μια συνέπεια. Πρώτη επίθεση είναι για τον Άρη, ο οποίος ξεκινά με Πάσαλιτς, Μούρτο, Τσιάρα, Πελεκάνο και Χαρίση. Ο Παναθηναϊκός με Ούκιτς, Καπόνο, Γκίστ, Διαμαντίδη και τον Γάιο Σκορδίλη απέναντι στην παλιά του ομάδα. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τους κίτρινους. Το πρώτο τρίποντο από τον Μιχάλη Πελεκάνο είναι άστοχο. Εύκολο το rebound, όχι, υπάρχει φάουλ. Το οποίο βλέπουν οι διαιτητές πρέπει να είναι του Καπόνο. Στην προσπάθεια για το πρώτο rebound του αγώνα. Νέα επίθεση για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έχει πετύχει σημαντικές νίκες τελευταία, έχει μπει στην εξάδα του πρωταθλήματος και θέλει να κοιτάξει παραπάνω. Κυρίως όμως στο απόψινο παιχνίδι θέλει να κερδίσει σε αυτοεκτίμηση, θα έλεγα πάνω από όλα, Αργύρη Παπαπέτρου, γιατί είναι μια ομάδα που παλεύει για να βρει τα πατήματά της. Πρώτο καλάθι από τον Μοχάμετ Πάσαλιτς. Είναι πολύ σημαντικά, άρα λοιπόν σίγουρα δεν είναι στα πλάνα αυτό το παιχνίδι των νικών, αλλά καμία ομάδα δεν παραδίδεται από το πρώτο λεπτό ότι καμία ομάδα δεν τα παρατάει. Άρα λοιπόν ο Άρης θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός και μόνο κέρδος μπορεί να έχει από τη σημερινή αναμέτρηση. Έχουμε πρόσφατα άλλωστε και το παράδειγμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε πολύ καλά απέναντι στο Παναθηναϊκό την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ εδώ ο Γκίστ μειώνει, όχι ισοπαρίζει, καθώς νωρίτερα ήταν δίποτε το σουτ του Πάσαλιτς, δύο όλα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με την νίκη του χθες στο κλεισό της Πηλέας, έδωσε νέο ενδιαφέρον στην κορυφή. Συμφωνώ απόλυτα και το πολύ ενθαρρυντικό σημείο του συγκεκριμένου αγώνα ήταν ότι πραγματικά στην Πηλαία υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που παρακολούθησε live αυτό το παιχνίδι, κάτι το οποίο θα θέλαμε να βλέπουμε στα γήπεδα του μπάσκετ, και νομίζω ότι εκεί υπάρχει μια δυναμική που μπορεί να στη συνέχεια να φανεί ακόμη πιο καλή. Η επαναφορά για τον Άρη με τον Πάσαλιτς, Σιάρας. Δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχή στον φετινό Άρη. Εδώ ο Κίστ του έκλειψε την μπάλα και η επίθεση είναι για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης. Φάουλ είναι από τον Πάσαλιτς. Τον Βόσνιο. Διαμαντίδη. Ένα παιδί
που έχει βγει από τα σπλάχνα του Άρη. Να είμαστε εδώ ο Διαμαντίδης που θα πάρει το φάουλ και μαζί το δικαίωμα για δύο βολές. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κακά τα ψέματα καλείται, coach, όπως το είπες πολύ σωστά, να επανέλθει μετά το blackout στα τελευταία 12,5 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα αποτέλεσμα που ίσως να πάγωσε και τον κόσμο. Δεν έχει έρθει πολλοί κόσμος απόψε. Ναι, αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Δεν βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο στο ΑΚΑ απόψε, είναι αλήθεια. Εντάξει, σίγουρα ήταν ένα αποτέλεσμα σοκ και όπως είπες, σύμφωνα και με την έκβαση του αγώνα, από τη μία, από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ακόμη δεν βρήκε τη σταθερότητα στην επίθεση αλλά και τη χημεία ίσως. Κάτι το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο, δεδομένου το ότι εκτός από την, απόκτηση 10 καινούργιων παικτών φέτος έκανε και διορθωτική κίνηση, οπότε έφερε άλλους 3 παίκτες, που σημαίνει ότι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλοι αυτοί και να συνεργαστούν θα πάρει χρόνο. Από την άλλη πλευρά τα αποτελέσματα και οι υποχρεώσεις προχωράνε, οπότε ο Παναθηναϊκός καλείται να συγκεντρωθεί όσο το γρηγορότερο μπορεί και να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικός. Μια πολύ ωραία συνεργασία. Η τελική πάσα από τον Σκορδίλη στον Τζέισον Καπόνο. Ξαναδείτε εδώ. Αρχικά βρέθηκε σε πρόβλημα ο Σκορδίλης, αλλά με διαδοχές προσποιήσεις έβγαλε την μπάλα στον Αμερικανό για το 5-2. Μούρτος. Ο Χαρίσης εκεί που είναι ακίνδυνος. Η μπάλα στον Πασαλίτς. Pick and roll και το φάουλ. Δύο βολές. Το φάουλ είναι από τον James Gist. Ένα σφύριγμα που προκάλεσε και τις αντιδράσεις του Αργύρη Πεδουλάκη. Εδώ έχουμε όμως την ευκαιρία για να πάμε και στους δύο πάγκους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτόν τον φιλοξενούμενο, εκείνο ο Γιάννης Ράνιος. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα και από τον πάγκο εδώ του Άρη, με τον κύριο Αγγέλου να είναι αρκετά έρημος αυτό το ξεκίνημα. Θα έλεγα ότι οι οδηγίες που έδωσε ήταν κυρίως αμυντικού περιεχομένου, κυρίως προς τον Πελεκάνο, στον τρόπο αντιμετώπισης του Καπόνου με κάποιες βοήθειες που θα δέχεται από τον Τσιάρα. Για έναν Άρη, ο οποίος, ας μην ξεχνάμε, ότι έρχεται από μια τριάδα νικηφόρων αγώνων με Κολοσσό, Καβάλα, Περιστέρη και ακολουθεί μαζί με το σημερινό μια τριάδα δύσκολων αγώνων εντός δεκαημέρου, δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα δύο μάλιστα παιχνίδια είναι στην Αθήνα, το πρώτο είναι εδώ. Και από πλευράς απουσιών, πέραν του Καραποστόλου, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα για τον κύριο Αγγελού. Δύο βολές από τον Κώστα Χαρίση. Το σκορ παραμένει στο 5-2. Ακούμε και τον Μιχάλη Πέτχοφ από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και από μένα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Όπως είπες και εσύ, Γιάννη, χωρίς τους Γιώνας Ματσιούλης και Μάρκους Μπάνκ σήμερα οι πράσινοι. Ο Ματσιούλης, ο οποίος έχει έντονες ενοχλήσεις στη μέση, ο Σκορδίλης κερδίζει δύο βολές. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Λιθανός έχει έντονες ενοχλήσεις στη μέση, είναι λίγο καλύτερα, από αύριο αναμένεται να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, όπως και ο Μάρκου Μπάνκς, ο οποίος ήταν εμπείρετος στις τελευταίες μέρες και αυτός είναι καλύτερα και αυτός από αύριο θα μπει στις προπονήσεις. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας Αργύρη Πεδουλάκη για σήμερα, ο coach ζήτησε από τους παίκτες του να κυκλοφορήσουν την μπάλα, να περάσει από τα χέρια του Σκορδίλη και στην άμυνα να παίξουν σκληρή και δυνατή άμυνα. Έρμπολ η πρώτη βολή από τον Ράγιο Σκορδίλη. Δεν το βλέπουμε για πολύ συχνά. Έφταξε η δεύτερη. Ο Άρης στις προηγούμενες δύο φορές, στις προηγούμενες δύο άμυνες μάλλον, που ο Διαμαντίδης χρησιμοποίησε pick and roll, αντιμετώπισε το pick and roll με αλλαγή. Στην πρώτη φορά ο Διαμαντίδης πήγε μέχρι μέσα και ήταν πιο γρήγορο στα πόδια έναντι του Χαρίση και κέρδισε το φάουλ. Και στη δεύτερη φορά υπήρχε mismatch με το κόψιμο του Σκορδίλη και ο Σκορδίλης έπιασε μια εύκολη μπάλα. Νομίζω ότι αυτή η αντιμετώπιση δεν απέδωσε καρπούς. Δύο αλλαγές από τον Ευαγγέλη Αγγέλου, ο Ασμακόπουλος και ο Χάντ στην πεντάδα των κυτρίνων. Σχήμα πλέον πιο ορθολογικό για τον Άρη, που έχει δουλέψει περισσότερο μαζί. Ο Κώστας Χαρίσης με αντίπαλους δύο ψηλούς του Παναθηναϊκού θα στοχίσει. Το rebound είναι από τον Καπόνο. Πρώτη πάσα στον εφηδιασμό για τον Νούκιτς, ο οποίος θα τελειώσει την πάση χωρίς καμία δυσκολία. 8-2 ο Παναθηναϊκός που κάνει ένα καλό ξεκίνημα και παίρνει και το χειροκρότημα από όσους φιλάδες έχουν έρθει απόψε στο κλειστό του ΆΚΑ. Δείχνει ορεξάτος ο Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αρκετή αδυναμία μέχρι στιγμής από πλευρά σε Άρη όσο αφορά το σκοράρισμα, γιατί έχουν γίνει συνεργασίες, υπάρχει κυκλοφορία της μπάλας, αλλά τα τελειώματα του Άρη είναι πολύ κακά, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να τρέξει το γήπεδο και να βάλει εύκολα καλάθια. Εδώ το ελεύθερο τρίποντο από τον Καπόνο και είναι εύστοχο. Θα έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα οι παίκτες του Άρη ότι δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος ο Καπόνο. Μαρκαρισμένος, θα δυσκολευτεί να στοχίσει, γι' αυτό και δεν δοκιμάζει πολλές φορές σουτ. Αλλά ελεύθερος. 11-2 το σκορ. Προσπαθεί να γυρίσει ο Βελεκάνος, νωρίτερα προσπάθησε να καρφώσει ανεπιτυχώς. Τώρα βήματα από τον Μιχάλη Βελεκάνο
31 ετών πλέον. Και βέβαια το πρώτο time out έρχεται απόλυτα λογικά από τον Βαγγέλη Αγγέλου. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Σε αυτό το σημείο οι διαιτητές έδωσαν βήματα. Αυτό είναι το χαμένο κάρφωμα νωρίτερα. Ενδεχομένως να υπήρχε και κάποιο φάουλ. 11-2 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Time out και πάλι μαζί εδώ στο ΆΚΑ. Η στατιστική απεικόνηση του αγώνα μέχρι στιγμής για αυτά τα 4 πρώτα λεπτά που έχουμε διανύσει τα λέει όλα. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο εύστοχος, έχει πάρει τα rebound, δεν έχει υποπέσει σε κανένα λάθος. Ακριβώς τα αντίθετα δηλαδή από ό,τι έχουν κάνει οι παίκτες του Άρη. Και να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Βαγγέλης Αγγέλου στους παίκτες του. Βλέποντας αυτό το 10-0 του Παναθηναϊκού, ήταν λογικό να πάρει το time out ο κ. Αγγέλου, ο οποίος αναρωτιόταν προς παίκτες του που είναι τα screen, που ήταν οι βοήθειες, που ήταν τα block out, που ήταν τα lay up τα οποία ζητήσαμε. Ξυπνήστε, δεν είναι μπάσκετ αυτό το οποίο παίζουμε. Ουκίτς. Μέχρι μέσα με την γνωστή κίνησή του θα στοχίσει. Ριμπάντα από τον Παλίβα Σαμακόπουλο. Τελικά ο Σκορβίλης. Διαδοχικές μάχες. Η μπάλα στα χέρια των παικτών του Άρη και ο Πάσαλης. Πάνω από τον Καπόνο προσπαθεί να το παίξει στα πόδια. Ο Ταβουλαρέας βλέπει μεταφορά της μπάλας από τον Βόσνιο. Πάσαλης ένας παίκτης που το παρουσιαστικό του θα τον έκανε για μεγαλύτερη ηλικία, είναι 25 ετών όμως. Και γι' αυτό το αίμα του βράζει σε αρκετές περιπτώσεις. Πρωταγωνιστής σε εκείνη την απίθανη περίπτωση στο κλειστό της δράμας με τον Καόδ. Άστοχος στο μεταξύ τον τρίποδο του Διαμαντίδη. Ο Χαντ προσπαθεί να τρέξει. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ, θα μετρήσει το καλάθι. Καθώς ήδη είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του. 11-4 και δικαίωμα για μία βολή στον απόφυτο του Memphis, τον οποίο πρωτογνωρίσαμε με τη φανέλα του Καόδο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που κατάφερε ο Άρης να χτυπήσει τον ευνηδιασμό, να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βρει δύο εδώ προς το καλάθι του Παναθηναϊκού. 11-5 τώρα από τον Jeremy Hunt. Έναν παίκτη, Αργύρη Παπαπέτρου, ο οποίος αγωνίζεται με μηνιαίο συμβόλαιο. Γιατί όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη είχε πρόβλημα τραυματισμού. Δεν ήταν καλό στην αρχή. Σταδιακά όμως τον πίστεψε ο Αγγέλου και πλέον αποδίδει κιόλας. Ενδιαφέρον μου ακούγεται με την έννοια ότι θα υπάρξει. Είναι ένα παράδειγμα στη δύσκολη εποχή που ζούμε, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάζουμε κάποια παιδιά. Το ίδιο έκανε και ο ΠΑΟΚ πέρσι, προσπαθώντας να στελεχώσει το ρόστερ του με κάποια νέα παιδιά. Και αυτό μου φαίνεται ένα challenge, μια πρόκληση, ένα στόχος για τον Χαν, ο οποίος, αν θες, για μένα μου δίνει την εντύπωση ότι του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί μπορεί να τραυματίστηκε, αλλά από εκεί πέρα επανήλθε και μπορεί να βοηθήσει τον Άρη. Ο Άρης που δεν έχει μεγάλη βοήθεια από ξένους παίκτες και αυτό είναι. Δεν έχει δικαίωμα για να πάρει ξένους παίκτες. Ακριβώς, έχει τα προβλήματα. Υπάρχει αποδεκτικό στη FIBA. Στη FIBA, ακριβώς, ναι. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά που κάνει είναι καλή, είναι ικανοποιητική, μιας και έχει μπει στην εξάδα. Αλλά σίγουρα είναι πλασματική εικόνα. Δεν μπορούμε να δούμε έναν Άρη τόσο ανταγωνιστικό όσο θα μπορούσε να είναι και θα ήθελε να είναι. Με τη στελέχωση πιθανόν με κάποιους άλλους παίκτες από την ευρωπαϊκή αγορά και την αμερικανική αγορά. Διαδοχικές αλλαγές από τους δύο προπονητές. Ο Χαρίσης θα παραχωρήσει τη θέση του στον Αλέξανδρο Βεζένκοφ. Ένα παιδί το οποίο αξίζει να παρακολουθήσουμε. Στην πεντάδα του Παναθηναϊκού ο Ξανθόπουλος αλλά και ο Στεφάν Λάσμε που αντικατέστησε τον Γάιο Σκορδίλη. Ο Βεζένκοφ είναι μεγάλο ταλέντο πραγματικά. Μιλάει η Ευρώπη για αυτόν. Εγώ έτυχε να παίξω με τον πατέρα του αντίπαλο. Και πραγματικά. Αυτό δεν το ήξερα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ περίμενα ότι ο πατέρας θα έβγαζε αυτό το γιο, αλλά είναι πάρα πολύ καλός ο μικρός. Και νομίζω ότι έχει και ένα πολύ καλό καθοδηγητή από πίσω του, οπότε θεωρώ ότι θα έχει την νοοτροπία για να προχωρήσει. 11-7 από τον ευνηδιασμό του Μοχάμεντ Πάσαλιτς, ο Άρης, ο οποίος έχει απαντήσει με 5 διαδοχικούς πόντους στο σερί του Παναθηναϊκού. Το κλέψιμο από τον Βετζενκόφ. Και νέα επίθεση για τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης με τον Πάσαλιτς. Πελεκάνος. Προσποιήθηκε για τρεις πάνω του είναι ο Τζέισον Καπόνο. Τώρα θα πάρει το τρίποδο ο Πελεκάνος. Είναι άστοχο. Εύκολο το αμυντικό rebound από τον Διαμαντίδη. Φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Χαντ. Και γι' αυτό το λόγο οι διαιτητές σταματούν τον αγώνα.
Χάν, το οποίο βρίσκεται πάνω στο παρκέ από μια. Κάπου στην κοιλιά πρέπει να χτύψει. Ναι, κατά την μάχη για. Εντάξει, το μπλοκάουτ επάνω μπορείς, δεν ξέρω βέβαια αν μπορούμε να ξαναδούμε, αλλά όταν γίνεται μπλοκάουτ προφανώς υπάρχει μια απόθεση. Εδώ νομίζω πως όχι. Δεν είναι χέρια, είναι με το σώμα του Διαματίδης. Είναι θεμητό. Το χειροκρότημα στο μεταξύ για τον Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος έχει περάσει από το Παναθηναϊκό. Στις δηλώσεις του έχει να λέει ότι ήταν ένα σπουδαίο σχολείο η θητεία του στην ομάδα υπό τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος, όπως έχει εξηγήσει ο Βεργίνης, μετέτρεψε το στυλ παιχνιδιού του. Τώρα ο Αλάσμε θα πάρει το φάουλ από το Χαμπ και δικαίωμα για βολές και ο Μάικ Μπράμος στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε μία αλλαγή στη λειτουργία των ομάδων. Ο Παναθηναϊκός με το ξεκίνημα του παιχνιδιού προσπάθησε να χτυπήσει και περιφερειακά αλλά και στις αλλαγές των σκρίν να χτυπήσει τα μισ μάτς μέσα στη ρακέτα, τις ανισορροπίες στην άμυνα. Απ' την άλλη πλευρά ο Άρης ήταν με ένα πιο ψηλό σχήμα μέσα και από την ώρα που ο Άρης έβαλε τον Βεζέγκοφ μέσα αλλά και τον αλλά και τον Αντώνη τον Ασημακόπουλο στο 4, έγινε πιο κινητικός, αλλά από τη στιγμή εκείνη και μετά ο Παναθηναϊκός στοχεύει να δίνει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Και νομίζω ότι ο Άρης θα έχει μεγάλο πρόβλημα εκτός αν το αντιμετωπίσει με ομαδική δουλειά. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις σε κάθε περίπτωση. Σίγουρα. Βεργίνης, το σκόρ στο 13-7 μετά από τις βολές του Λάσμε. Ο Βεργίνης που προέρχεται από ένα μικρό τραυματισμό, ευχόμαστε να είναι καλά το παιδί. Το σούτ από τον Βεζέγκοφ είναι άστοχο, rebound από τον Ασημακόπουλο, ο οποίος ρίχνει την μπάλα πάνω στα πόδια του Μπράμος και έτσι ανανέωνε την επίθεση του Άρη. Και βέβαια, Αργύρη, όπως ανέφερες για πρόβλημα τραυματισμού το οποίο αντιμετωπίζει ο Βεργίνης, πρέπει να αναφέρουμε για τα δυσάρεστα από το ιατρικό δελτίο για το ελληνικό μπάσκετ και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό σήμερα. Καθώς ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ένα παιδί κόσμημα και στέλεχος της εθνικής ομάδας, υπέστη ρήξη πρόστιχιαστού και θα απουσιάσει για 6 μήνες, επί της ουσίας χάνει όλη τη χρονιά. Κρίμα το παλικάρι. Ευχόμαστε μέσα υπήρξε αθλητής και για όσους έχουν περάσει από αυτό το επίπεδο, αλλά και όχι μόνο, είναι πολύ λυπηρό. Βέβαια είναι νέος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, θα επανέλθει. Έχει χρόνο για να επανακάμψει και να φτάσει και πάλι στο σημείο που ήταν και γιατί να μην προχωρήσει κιόλας. Βεβαίως, αυτό που λέω το πιστεύω και δεν το λέω για να τον παρηγορήσω. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο αμυντικός εξολοθρευτής, θα λέγαμε, για τον Ολυμπιακό στην περιφέρεια. Είναι ένα παιδί που έχει θέσει αρκετά καλά με τον Σπανούλη στο 2. Ο Σπανούλης που θέλει την μπάλα στα χέρια του και είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ μικρός και θα επανέλθει και πολύ πιο δυνατός αλλά και πιο μυαλωμένος. Γιατί καμιά φορά οι τραυματισμοί σε κάνουν να προβληματιστείς και να σκεφτείς και πιο σωστά. Το ευχόμαστε περαστικά. Οι ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση είναι δεδομένες. Νωρίτερα ο Ξανθόπουλος πέτυχε έναν ανάποδο λιάβ για τον Παναθηναϊκό. Τρεις μαζεμένους πόντους, 16-7 μπροστά η πράσινη Βεζέγκοφ για τον Ασημακόπουλο. Από τα 6 μέτρα θα ευστοχήσει. Κάνει πολύ καλή χρονιά ο Ασημακόπουλος. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Άρης με αυτό το σχήμα είναι πάρα πολύ κινητικός. Έχει πολύ καλό passing game. Εάν καλύψει και τα κενά που δημιουργούνται μέσα στη ρακέτα, νομίζω ότι στα επόμενα 2 λεπτά που απομένουν θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός. Το σκορ στο 16-9, ο Τζέσον Καπτόνο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Στη θέση του ο Χάρης Γιαννόπουλος. Αλλαγή και για τον Άρη. Με τον Πελεκάνο να περνά στον πάγκο. Και τον Χάντρ να επανέρχεται. Να είναι ο Γιαννόπουλος. Τερζαρίς. Βάλα στον Ελλάσμα και αυτός θα γίνει. Αντιφάσουμε ένα κάρφωμα. Από τη στιγμή που ελευθερώθηκε από το πρες του Ασημακόπουλου, κατάφερε να σκοράρει πολύ εύκολα. Εκεί παίχτηκε όλη η ιστορία, στο αν θα μπορέσει να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του αμυντικού του Άρη. Χαντ θα πάρει το φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Είναι βολές, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ σε αυτή την πρώτη περίοδο. Ο Αντώνης ο Ασημακόπουλος στην άμυνα βεβαίως και είναι πιο κοντός, αλλά και λιγότερο αλτικός από τον Λάσμα, αλλά απ' την άλλη πλευρά παίζει πολύ έξυπνη άμυνα, προσπαθεί να παίξει overplay και να παίξει άμυνα πρόληψης, δηλαδή να μην πιάσει την μπάλα ο Λάσμος. Στην προηγούμενη φάση νομίζω ότι τσίμπησε λιγάκι την μπάλα όπως λέμε, αλλά δεν υπήρχε δεύτερη γραμμή βοήθειας ώστε η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Λάσμου και μας έδωσε μια πολύ ωραία φάση, ένα πολύ ωραίο κάρφωμα και δύσκολο θα έλεγα.
18-10 από τις βολές του Τζέρεμι Χάντ, ο οποίος είναι αλάθαστος μέχρι στιγμής. Έχει φτάσει στους 5 πόντους. Όσους έχει και ο Καπόνο για τον Παναθηναϊκό. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής. Σαντόπουλος. 1-40 ακόμη για την πρώτη περίοδο. Τσαρσαρίς. Πάνω του είναι ο Βεζένκοφ. Μπράμος. Ενόπουλος. Άλλαξαν τα μαργαρίσματα. Βρέθηκε ο Χάντ πάνω του. Ξανθόπουλος με τον χρόνο να ολοκληρώνεται, θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη φάση. Δεύτερο εύστοχο lay-up από τον Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν, coach, πρέπει να δει και το καλάθι πέρα από τον κλασικό ρόλο του, το να μοιράσει δηλαδή την μπάλα σωστά στους παίκτες. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό για να παίζει άμυνα την επάνω το πως έχουμε πει, για να μην... τον αφήνουν και πηγαίνουν δύο παίκτες σε κάποιον άλλο. Παναθηναϊκός έχασε τον εφηδιασμό και τώρα τα βήματα από τον Βεργίνη. Ο οποίος εδώ θύμισε Αμερικάνο, έκανε το πρώτο μικρό βήμα για να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Παρατηρώ ότι οι διαιτητές είναι πολύ προσεκτικοί. Καμιά φορά μπορεί να είναι και λίγο εις βάρος του θεάματος ή του ρυθμού, αν θέλεις, αλλά από τη στιγμή που δεν βλέπω διαμαρτυρίες, θεωρώ ότι τα πάνε πολύ καλά και σίγουρα περνάνε μέχρι στιγμής απαρατήρητοι. Και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει δηλαδή με τους διαιτητές του αγώνα, να μην ασχολείται κανείς μαζί τους. Τσαρσαρίς. Μέχρι μέσα θα βγάλει την μπάλα στον Μπράμος. Καλό το passing game. Ελεύθερο το τρίποντα από τον Ξανθόπουλο. Τριμπάλα από ποιον. Ήταν φάουλ από τον Πελεκάνο οι διαιτητές. Συνεπώς δύο βολές για τον Στεφάν Λάσμε. Πρώτο φάουλ για τον Μιχάλη Πελεκάνο. Στέλεχος της Εθνικής Ομάδας του Ευρωμπάσκετ του 2007. Όταν είχαμε καταλάβει την τέταρτη θέση. Βολές είναι από τον Τσαρτζαρί τελικά. Στα 34 δευτερόλεπτα. Για τον πρώτο δεκάλεπτο είναι εύστοχες και οι δύο. Το σκόρ 21-11. Σαθόπουλος έδωσε τη θέση του στον Ρόκο Λενιούκιτς και τώρα μου χάμε τον Βασαλίτς. Πελεκάνος, με αντίπαλο τον Γιαννόπουλο, θα βάλει την μπάλα έξω. Ελεύθερο τρίποντα από τον Τζέρεμι Χάντ, είναι άστοχο το πρώτο άστοχο σουτ του Αμερικάνου στο παιχνίδι. Εύκολο το rebound από τον Τσαρσαρί και μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Βάλανε στα χέρια του Ούκιτς, θα πάει μέχρι μέσα, το στόπ από τον Σαρικόπουλο, ο οποίος έχει περάσει τελευταία λεπτά στον αγώνα. 22-11 το σκορ της πρώτης περίοδου, double score για τον Παναθηναϊκό, ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε φοβισμένος, θα έλεγα, εδώ στο ΆΚΑ, έστω και αν το γήπεδο δεν είναι γεμάτο. Εδώ βλέπετε και τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Και μια εικόνα με τον αδερφό του, τον Θανάση, τα ηγετικά στελέχη της Πράσινης ΚΑΕ. 22-11, βλέπετε και μια πανοραμική άποψη από το ΆΚΑ. Η πρώτη περίοδος έχει ήδη περάσει, επανερχόμαστε για τη δεύτερη. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα καλύτερο ξεκίνημα από τον Άρη σε αυτή την πρώτη περίοδο, ούτως ή άλλως οι πιθανότητες βρίσκεται μαζί τους. Με τους πράσινους, 22-11 το σκορ σε ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι στιγμής Αργύρη Παπαπέτρου πηγαίνει έτσι όπως το θέλει ο Αργύρης Παπαπέτρου. Σίγουρα βλέπουμε στο πρώτο δεκάλεπτο κάποιους πειραματισμούς στην άμυνα από πλευρά Σάρη, κάποιες αλλαγές στα περιφερειακά screen, κάποια mismatch που δημιουργούνται μέσα στη ρακέτα. Ο Βαγγέλης Αγγέλου προσπαθεί να βρει ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό σχήμα, ίσως αυτή τη στιγμή να μπορεί να ματσάρει πιο καλά με την έλευση του Σκοτσανίδη αλλά και το Σαρικόπουλο που είναι ψηλός και δυνατός αλλά και ελπιδοφόρος. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα ο Παναθηναϊκός υπερτερεί σε όλους τους τομείς μέχρι στιγμής. Έναρξη της δεύτερης περίοδου, η μπάλα στο Σοφοκλή βγάζει το ελεύθερο τρίποντο για τον Ξανθόπουλο, είναι άστοχο, rebound από τον Γιαννόπουλο, ο οποίος θα ανανεώσει την επίθεση. Όχι, ναι τελικά. Δεν υπήρχε και φάουλ πάνω στο πράγμα που δεν έδωσαν οι διαιτητές. Γιαννόπουλος. Σκορτσιανίτης θα τελειώσει την φάση.
Οι διαιτητές που στην τελευταία φάση άφησαν το παιχνίδι να δυναμώσει κάπως. Ξαναβλέπετε εδώ, ο Άρης διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό πάνω στο Πελεκάνο. Στο Τζιανίτης τελείωσε τη φάση για 24-11. Σαρικόπουλος. Πασαλίτς. Ο οποίος αναγκάστηκε να στάρει. Κάκιστη επίθεση αυτή, έμεινε η μπάλα στα χέρια του point guard του Άρη. Για να ακούσουμε λοιπόν από τον πάγκο των βιτρίνων τι ακριβώς συμβαίνει. Έμφαση κυρίως στην επίθεση, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θα ξεμαρκαρίζονται οι παίκτες και θα επιχειρήσουν σουτ από τη γωνία που τώρα με τον Πελεκάνο, η προσπίση και κυρίως σουτ από την κορυφή της ράκετας. Δύο βολές για τον Μιχάλη Πελεκάνο, ο οποίος προσποιήθηκε για τρεις και μπήκε στη συνέχεια κοντά στο καλάθι, το φάουλ από τον Μάικ Βράμο. Ακούμε και τον Μιχάλη Πέτκοφ από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Καλές συνεργασίες μεταξύ κοντών και ψηλών, ζει ο Αργύρης Πεντουλάκης. Θέλει παίκτες να έχουν σωστές αποστάσεις στην επίθεση και στην άμυνα να συνεχίσουν να πιέζουν. Ο Βεργίνης στη θέση του Τζέρεμι Χάντ και ο Μιχάλης Πελεκάνος στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Αυτός είναι ο πρώτος πόντος του για το παιχνίδι. Εύκολο το rebound από τον Πελεκάνο, το σκόρ στο 24-12. Ο Άρης ο οποίος προσπαθεί να κάνει παγίδες. Αρχικά φάνηκε να κλέβει την μπάλα ο Βεργίνης, αλλά όπως λένε οι διαιτητές, η κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Σκορζανίδης, εκεί όπου είναι ακίνδυνος, Ξανθόπουλος, πάνω του είναι ο Βεργίνης. Μπράμος. Θα περάσει την μπάλα στο γραφιστό. Φάουλ βέβαια. Καθώς έπεσαν τρεις παίκτες του Άρη και κατέβηκαν χέρια πάνω σε αυτό το Σκορτζιανίτη. Η διάθεση του Σκορτζιανίτη είναι να κάνει το playmaker όπως λέμε από το low post, να βγάλει την μπάλα έξω και να δει τα ελεύθερα σουτ μέχρι στιγμής. Είναι δημιουργός του παιχνιδιού. Τον έχει χαρακτηρίσει έτσι ο Περουλάκης πάρα πολλές φορές και αυτό αποδεικνύεται και μέσα στον αγώνα. Και από ό,τι φαίνεται δουλεύει αυτό μέχρι στιγμής. Ξανθόπουλος μεταξύ επέμεινε στη φάση και έδειξε οξυδέρκεια για να ξαναπιάσει την μπάλα και να σκοράρει για το 26-12 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ζευρύνει το προβάδισμά του. Σαρικόπουλος. Πάσαλης είναι στη γωνία, το σούτ είναι εύστοχο για 3, 26-15 μειώνει ο Άρης. Είναι η πρώτη προσπάθεια εύστοχη στα τρίποτα του Άρη στις 4 φορές που επιχείρησε ακριβώς να σουτάρει. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης, όπως φαίνεται η ομάδα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να επιμείνει να ψάξει μεγάλα σουτ από την περιφέρεια, καθώς πολύ ωραίο Πασικέν και πολύ ωραίο σουτ από τον Μπράμος. Το μεγάλο σουτ ήρθε από τον Μπράμος, ήρθε από τον Παναθηναϊκό, 29-15. Ο Σαρικόπουλος. Ο Άρης δείχνει να μην απειλεί κοντά στη ρακέτα, ο Σαρικόπουλος ψάχνει τις πάσες. Ο Πελεκάνος θέλει να μπει μέσα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να κοιτάξει κάποια ελεύθερα σουτ, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω με ποιον άλλο τρόπο μπορεί μια ομάδα που δεν είναι το φαβορί να φθείρει τόσο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο βάθος στον μπάκα του, αλλά και να βάλει καλάθια μέσα τη ρακέτα που αυτή τη στιγμή δεν έχει κλασικούς σέντερ οι οποίοι να σκοράρουν κοντά. Νέο τρίποντα από τον Πασάλης, είναι άστρο αυτή τη φορά. Μακρινό ριμπάδο από τον Σκορτζιανίδη. Παναθηναϊκός ο οποίος θέλει να τρέξει, αλλά είναι καλή επιστροφή του Άρη. Φάουλ από τον Πελεκάνο είναι το δεύτερο στο παιχνίδι. Και το δεύτερο ομαδικό για τον Άρη σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Η επαναφορά θα γίνει από τον Μάικ Μπράμου. Ψηλά χέρια φανάζουν από το πάτο του Άρη. Λάσμε. Θα αστοχίσει. Μάχη για το rebound. Κερδισμένος βγαίνει ο Σοφοκλής Χαζανίτης. Καθώς ο Πελεκάνος προσπάθησε να πετάξει πάνω του την μπάλα, αλλά... Πολύ καλή ισορροπία έχει. Ακριβώς. για τα κυβικά του. Είναι αλήθεια. Αξιοπρόσεκτη. Στάθηκε στο ένα πόδι και τρίπλαρε κιόλας. Θα πάρει εδώ την μπάλα ο Σοφοκλής. Θα γυρίσει, θα βγάλει το ελεύθερο τρίποδο στο Γιαννόπουλο. Είναι άστοχο, εύκολο το λιμπάνο από τον Σαρικόπουλο. 29-15. Βεργίνης. Πάνω του Νούκιτς. Θα γυρίσει ο Βελεκάνος. Μπάλα για τον Πασαλίτς.
Το ελεύθερο τρίποντα από τον Βεργίνη. Είναι κακό το σουτ. Εύκολο το ριμπάντο όμως ο Ζιαννίδη. Πρώτη πάσα για τον Ούκιτς. Θα τρέξει και θα αφήσει την μπάλα σαν σε προπόνηση στο καλάθι του Άρη. 31-15. Ο Άρης με αυτό το σχήμα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει πρόβλημα και στις επιστροφές στην άμυνα. Το αμυντικό του transition, όπως λέμε, δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ενώ δεν νομίζω ότι φταίνε μόνο οι αμυντικές του επιστροφές, αλλά υπάρχει μια απογοήτευση, γιατί στην επίθεση δεν μπορεί να έχει τη συγκομιδή που θέλει, ώστε να υπάρχει και ισορροπία στην επιστροφή για την αμυντική του λειτουργία. Jason Capone επανέρχεται στην θέση του Mike Brown. Και ο Διαμαντίδης όμως στην κατάσταση του Παναθηναϊκού στη θέση του Γιαννόπουλου. Διαδοχικές αλλαγές από τον Αργύριο Πεδουλάκη, ο οποίος και εν ώψη βέβαια του αγώνα με την Μπάμπερκ θέλει να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής, γιατί ο Παναθηναϊκός ασφαλώς κοιτάζει κατά κύριο λόγο το σωστό rotation, μιας και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι συνεχείς. Πολύ σωστά, και έρχονται και τα μάτς με τον Ολυμπιακό. Τα οποία αναμένεται να κρίνουν πάρα πολλά για τη φετινή χρονιά. Λάζουμε από την πάσα του Καπόνο, θα καρφώσει ο Καπονέζος για το 33-15. Στεφάν Λάζουμε, που έχει επιφορτιστεί με πολλές ευθύνες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γεγονός που έχει επιφέρει κάποια κόπωση. Σίγουρα. Όπως είπες πολύ σωστά προηγουμένως, το rotation είναι το πρώτο μέλημα για τον Αργύρη Πεδουλάκη, καθώς και η χημεία όσον αφορά τη συνεργασία στην επίθεση. Λάζουμε, όσο απουσίαζε ο Στουρσιανίτης, έπρεπε να παίζει και για τον Σοφοκλή. Συνεπώς είναι απόλυτα λογικό να διακρίνεται στο παιχνίδι του κάποια κόπωση. Πάντως, Γιάννη μου έκανε μεγάλη εντύπωση σοβαρότητα του παίκτη αυτό. Είτε ήταν ντέρμπι, είτε ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, ήταν πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί και παίζει με μια ορμή εφήβου, θα έλεγα. Εδώ θα πάρει και το φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές. Τρίτο φάουλ για τον Πελεκάνο. Αυτό είναι πρόβλημα για τον Άρη. Γιατί ο Πελεκάνος στα δεδομένα της ομάδας της Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος σκόρερ, είναι ο παίκτης στον οποίο κοιτούν οι υπόλοιποι για να εκτελέσει στην επίθεση. Και έχει πάει πολλές φορές η μπάλα στα χέρια του στην επίθεση και έχει εκδηλώσει είτε επίθεση ο ίδιος, είτε έχει πασάρει για ένα ελεύθερο σούτ. Η αλήθεια είναι ότι δεν φταίει ο Πελεκάνος, διότι και σε αυτή τη φάση και στην προηγούμενη φάση που ήθελε να αποφύγει το φάουλ πάνω στο Λάζμε στον εφηβιασμό, ήταν ο μόνος παίκτης που έπαιξε, έπαιξε για να βοηθήσει να αποσοβήσει το καλάθι. Κάποια στιγμή όμως θα αποπέσει και σε φάουλ. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης θα πρέπει να βρει ένα συντονισμό στις βοήθειες στην άμυνα. Ναι, εδώ ο Πελεκάνος, ο οποίος εκτελεί για 3 και είναι εύστοχος. 34-18. Ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται πολύ πίσω στο σκορ. Λάζουμε. Καπόνο. Χωρίς να το σκεφτεί, γυρίζει και εκτελεί και είναι εύστοχος. 37-18. Το δεύτερο εύστοχο τρίποντο για τον Αμερικανό. Δύο φορές εντελώς μόνος. Είναι δύσκολο να χάσει εντελώς μόνος του. Αυτή η πίεση που εφαρμόζει ο Άρης στα 3/4 του γηπέδου. Πολύ ωραίο λέει από το Ασημακούπλου, πραγματικά. Και δύσκολο, αλλά αυτή η πίεση που εφαρμόζει ο Άρης, νομίζω ότι με το καλό passing game του Παναθηναϊκού αφήνει κάποια κενά για ελεύθερα σουτ, και αν αυτό καταλήξει στα χέρια του Καπόνο είναι πρόβλημα. 37-20. Με τον Ασημακούπλου να σκοράρει για τον Άρη, μπάλα τώρα στον Σκορτσιανίτη, θα γυρίσει, θα βγάλει το ελεύθερο τρίπο του Ούκιτς αυτή τη φορά. Ο Κράτης δεν θα αστοχίσει. 40-20, double score στα 4 λεπτά πριν να κλείσει το ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν θα περίμενε καλύτερο ξεκίνημα. Ο Άρης που θα πρέπει να βγάλει έναν εγωισμό, σίγουρα είναι ελλιπής, σίγουρα δεν έχει το βάθος του Παναθηναϊκού, αλλά θα πρέπει να βγάλουν οι παίκτες του κάποιο εγωισμό, ώστε να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικοί. Σαν σε προπόνηση, highlight. Εκπληκτική φάση από την ασίστα του Ρόκο Ούκης στον Στεφάν Λάζμε. Κοιτάξτε, χωρίς να βλέπει, η no look pass που λένε στην Αμερική για τον Λάζμε, όμως ως ένα σωστό σκοτός ήξερε που βρίσκεται ο συμπαίκτης του. Ένα highlight για όλη την 14η αγωνιστική και όχι μόνο για το αποψινό παιχνίδι. Νέο time out από τον Άρη, επανερχόμαστε. Η
Επιστρέψαμε και πάλι σε κλειστό του ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 42-23 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής έχει κυριαρχήσει πάνω στο παρκέ, Αργύρη Παπαπέτρου. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να δούμε και θέαμα μέσα από την παραγωγικότητα του Παναθηναϊκού στην επίθεση. Η προηγούμενη φάση είναι μια καταπληκτική συνεργασία του Κίτς με το Λάσμερ. Θα θέλαμε να τη βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά όμως αρκετές στιγμές μέσα στο παιχνίδι μοιάζει να είναι σαν σε προπόνηση. Δηλαδή η αντίσταση που προβάλλει ο Άρης δεν είναι τόσο σημαντική. Θεωρώ ότι ο Άρης θα πρέπει να ξυπνήσει. Για να πάμε και στον πάγκο μας να δούμε τι είπε ο Βαγγέλης Αγγέλου στους παίκτες του. Νομίζω ότι ήταν δίπλα στον πάγκο του κύριου Αγγέλου, κύριος Παπαπέτρου. Το λέω αυτό διότι ήταν κυρίως την άμυνα να ξυπνήσουν, να παίξουν με περισσότερη ζωηράδα και ένταση και να μην δώσουν τους ελεύθερους διαδρόμους όπως έκαναν λίγο νωρίτερα, να δέχονται εύκολα καλάθια. Αυτό έντονο ύφος που είπε στους παίκτες του κύριος Αγγέλου. Χαρίσης επανήλθε, αλλά ο Σοτζανίδης του παίρνει την πρώτη φάση και μάλιστα με αυτοδυσία. Θα περίμενε αυτή την ενέργεια τη βγάζει ο Παναθηναϊκός. Θα περίμενε κανείς να είναι εντελώς διαφορετική η φάση αυτή στο match-up. Δηλαδή είναι πιο κινητικός ο Χαρίσης από ότι ο Σοτζανίδης, αλλά. Βέβαια. Ο Κίξ. Το σκορ στο 42-20. Ξανθόπουλος βγάζει μπάλα για τον Λάσμε. Πήγε για το άλλο κάθομα. Εκεί όμως ο Χαρίσης παρενευλήθηκε για να σταματήσει τη φάση. Χωρίς φάουλ μάλιστα. Χάντ. Ασμακόπουλος. Θα γυρίσει. Θα βρει το ελεύθερο τρίποδο του Τζέρεμι Χάντα από την κορυφή. Είναι εύστοχο. 42-23. Ο Χάντα, ο οποίος είναι ο μοναδικός που διακρίνεται μέχρι στιγμής από την ομάδα του Άρη. Ξανθόπουλος για τον Σπερσιανίτη. Το ελεύθερο τρίποδο από τον Νούκιτς. Ευστόχησε νωρίτερα. Τώρα όμως όχι. Το rebound είναι από τον Βεργίνη. Πελεκάνος με τον Καπόνο. Και πάλι μπάλα στον Χαντ, πατώντας μέσα αυτή τη φορά ο Αμερικανός θα σκοράρει για το 42-25. Με άμεση συνέπεια να καλέσει time out ο Αργύρης Πεδουλάκης, ο Τζέρεμι Χαντ, ο οποίος φτάνει στους 10 πόντους και είναι ο πρώτος παίκτης για το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες που φτάνει σε διψήφιο σκορ. Time out και επιστρέφουμε. Αμερικανική μονομαχία στο παρκέ του ΆΚΑ. Βλέπετε η πρώτη σκόρερ Λάσμε με 9 και Καπόνο με 8 για τον Παναθηναϊκό. Ο Χαντ με 10 για τον Άρη. Αξιοσημείωτη όμως είναι η 7 πόντοι του Βασίλη Ξανθόπουλου για τους πράσινους. Ο Ξανθόπουλος που σήμερα δείχνει ότι μπορεί να σκοράρει κιόλας. Σίγουρα είναι έξυπνος παίκτης. Είναι, ο προπονητής του τον ενθαρρύνει να σκοράρει γιατί θα τον δούμε πάρα πολλές φορές μόνο στην περιφέρεια. Και θα το χρειαστεί ο Παναθηναϊκός και σε άλλα παιχνίδια μεγαλύτερης σημασίας και κρισιμότητας. Πάντως τα τελευταία δύο λεπτά είδαμε τον Παναθηναϊκό να πληρώνει τις κακές του επιστροφές αλλά και την αργή τοποθέτησή του στην άμυνα. Με αποτέλεσμα να στο αμυντικό rotation να υπάρχει ψηλός. Εδώ όμως ένα ακόμη highlight από τον Στεφάν Λάσμε, ο οποίος κάρφωσε με τα δύο αυτή τη φορά στο alley-oop. Μετά την πάσα του Ξανθόπουλου. 44-25, ο Λάσμε, ο οποίος, όπως το είπε ο Αργύρη Παπαπέτρου, είναι ένας παίκτης που παίζει όσο καλύτερα μπορεί σε οποιονδήποτε αγώνα. Είναι σοβαρός και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, πέρα από το ταλέντο, αλλά και τις δυνατότητες που έχει. Ξανθόπουλος, τελευταίο δίλεπτο πλέον του ημιχρόνου. Ο Κίτς, Λάσμε, ο οποίος έχει φτάσει στους 11. 5 δευτερόλεπτα για την επίλυση του Παναθηναϊκού. Σουτ για 3 πόντους από τον Λάσμε. Είναι άστοχο, rebound από τον Χαντ. Τον πρωταγωνιστή του Άρη, ο οποίος θα πάρει φάουλ από τον Ξανθόπουλο. Έξυπνο βέβαια το κατέβασμα του χεριού από τον Έλληνα Γκάρτ, γιατί είναι το 4ο φάουλ του Παναθηναϊκού. Δεν δίνει πολλές δηλαδή στο Χαντ. James Gee στη θέση του Λάσμε. Τα συγχαρητήρια από άπαντες στον πάγκο του Παναθηναϊκού στον Καμπονέζο. Ο ορισμός του επαγγελματία. Σίγουρα. Μεγάλο πρότυπο για τους μικρότερους και σημαντικός παίκτης για τα αποδυτήρια. Εντάξει, δεν είναι μόνο η αξία, είναι και η λειτουργία. Κυρίως η λειτουργία θα έλεγα.
Και επειδή παρακολουθούμε coach και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, μπορώ να καταθέσω ότι είναι και ένα σπάνιο παιδί. Αυτό είναι πολύ καλό. Μου ακούγεται πάρα πολύ καλό, γιατί μας προσφέρει ένα τόσο ωραίο θέμα και ένα πολύ καλό παιδί ταυτόχρονα. Τζέρεμι Χάντσον μεταξύ συνεχίζει το κρεσέντο του, 44-28 από νέο τρίποδο του Αμερικανού, ο οποίος είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης του Άρη. Σορτσανίδης μέχρι μέσα έκανε το κάτι παραπάνω μάλλον και δεν τελείωσε τη φάση, μια προσποίηση που μάλλον δεν χρειαζόταν. Ναι, γιατί ναι. Ο Σκορτζιανίδης έχει τα χαρακτηριστικά της μπουλντόζας. Μπαίνει μέσα και ισοπεδώνει ό,τι υπάρχει. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επίσης είναι λίγο πιο επιπόλαιος από ό,τι φαίνεται στην επίθεση. Εδώ και τα στατιστικά του Hand Coach, 13 πόντους, 3 στις 3 βολές, 2 στα 2 τρίποντα, 2 στα 3 τρίποντα. Θεωρώ ότι είναι η ανάπτυξη αυτού του παιχνιδιού. Δηλαδή το transition game, μια ενδιάμεση επίθεση. Πριν ακόμα Παναθηναϊκός στηθεί και πάρει τις σωστές θέσεις στην άμυνα, είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να υποστηρίξει ο Άρης, καθώς είναι μια ευέλικτη ομάδα. Και αυτό το έκανε πράξη και θεωρώ ότι τα μεγάλα σου του Χάντι ήταν αυτά που έκλεισαν τη διαφορά και που έδωσαν πνοή, αλλά και καλύτερο ρυθμό στην ομάδα του Άρη, ο οποίος τώρα μπορεί και μέσα στη ρακέτα να είναι πιο απειλητικός. Ενώ στην αρχή έμοιαζε ότι ήταν λίγο πιο μονότονος στην εκδήλωση των επιθέσεων. Σοτζιανίτης στον πάγκο της ομάδας. Στη θέση του πέρασε ο Μάικ Μπράμος. Στο μεταξύ ο Κώστας Χαρίσης ευστοχή στην πρώτη βολή. Νωρίτερα έχει χάσει δύο. Αυτό είναι ο πρώτος πόντος του για το παιχνίδι. Τώρα έρχεται ο δεύτερος. 44-30. Ο Άρης ο οποίος μείωσε στο τέλος του μικρόνου και μάζεψε κάπως τη διαφορά, αφήνοντας... δημιουργώντας μάλλον μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ο Ούκιτς, 20 δευτερόλεπτα ακόμη στον αγώνα. Αν τα εκμεταλλευτεί όλα τα δευτερόλεπτα που έχει στη διάθεση του Παναθηναϊκού, θα μείνουν και 4 για τον Άρη. Ο Τριάτης κρατά την μπάλα στα χέρια. Τώρα ξεκινά, θα μπει μέχρι μέσα. Θα βγάλει την μπάλα κατά τον καπόνο. Στην δεξιά γωνία ο Μπράμος. Το ελεύθερο τρίποντο είναι άστοχο. Ριμπάντα ο Χιόνα. Ο Τζέιμς Γκιστ. Νέο τρίποντο από τον καπόνο στη λήξη του ημίχρονου. Είναι άστοχο. Το 44-30 σφραγίζει τις προσπάθειες τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Άρη για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω, Αργύρη Παπαπέτρου, ότι κερδισμένος βγαίνει ο Άρης, ο οποίος κατάφερε να περιορίσει τη διαφορά στο τέλος του ημίχρονου. Είναι αλήθεια ότι αυτό που βλέπαμε στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα ήταν μια καλή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης ήταν λίγο φοβισμένος, πήγαινε με πιο σίγουρες επιθέσεις, με πιθανότητα να κερδίσει τις επαφές. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει επαφές με τον Παναθηναϊκό. Όταν λύθηκαν τα πόδια του και στον ενδιάμεσο, σε ενδιάμεσες επιθέσεις, σε ευνηδιασμούς, μπόρεσε και είδε τα ελεύθερα σουτ, έκλεισε τη διαφορά και σίγουρα πάει στα αποδυτήρια με πολύ καλή ψυχολογία. Ο Άρης, ο οποίος είχε ένα επιμέρους σκορ 12 στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, στα τελευταία 3,5 λεπτά του ημιχρόνου. Από την άλλη, όμως, ο Παναθηναϊκός είχε κυριαρχήσει μέχρι εκείνο το σημείο. Είναι αλήθεια, γιατί εντάξει, η διαφορά παραμένει στους 14 πόντους, είναι μεγάλη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι δεν μπορείς πολύ εύκολα να κλείσεις μια τέτοια διαφορά. Από την άλλη πλευρά όμως μας προειδέασε από την αρχή ο Παναθηναϊκός για κάτι πιο μεγάλο, που όμως δεν ήρθε τώρα, αλλά είναι σίγουρα σοβαρός ο Παναθηναϊκός και σίγουρα οι παίκτες του έχουν πολύ καλή λειτουργία μες στο παρκέ, τόσο σε άμυνα αλλά όσο και σε επίθεση. 44-30 το σκορ του πρώτου μηχρόνου σε αυτό το σημείο, και ενώ εσείς βλέπετε τα στατιστικά από το πρώτο μισό, θα κάνουμε μια διακοπή πριν να ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο του αγώνα προηγείται του Άρη με 44-30. Πράσινοι, οι οποίοι ήταν καλύτεροι στους περισσότερους στατιστικούς τομείς. Μόνο στα τρίποντα ο Άρης έχει καλύτερο ποσοστό. Επί της ουσίας έχει κάνει ένα περισσότερο άστοχο ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα και στα δίποντα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός με 60% έναντι 50% του Άρη. Στα rebound 7 περισσότερα για τους γηπεδούχους και 6 λιγότερα λάθη. Κοιτάξτε τα 10 λάθη του Άρη, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο του αγώνα. 44-30 με τον Παναθηναϊκό μπροστά σε 1.500 περίπου φιλάθλους να δίνει τον αγώνα πριν να πάει στο ΣΕΦ για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι μέγιστης πλέον σημασίας, καθώς με νίκη απόψε απέναντι στον Άρη ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει το ΣΥΜ 5 μέσα στο ΣΕΦ. Νίκη βέβαια
Με 5 πόντους όμως, γιατί δεν του φτάνει, δεν του φτάνει η νίκη. Με 3. Καθώς έχει ιτηθεί με 64-60 μέσα στο ΆΚΑ από τον Ολυμπιακό για να πάρει την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα βέβαια, αλλά μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο κλεισό της Πηλέας από τον ΠΑΟΚ, του δίνεται αυτή η δυνατότητα, Αργύρη Παπαπέτρου. Βεβαίως, ελπίζει, άλλωστε είναι μεγάλη ομάδα, παραμένει μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Το γεγονός ότι έχασε εδώ μέσα μπορεί να πάει και να παλέψει το παιχνίδι μέσα στο ΣΑΦ. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα έχει την απώλεια και την απουσία που είναι πραγματικά πολύ μεγάλη απουσία του Μάτζαρη, ο οποίος τραυματίστηκε και το ευχόμαστε περαστικά. Εντάξει, όπως και να ήταν οι ομάδες, όποια φάση και αν βρίσκονταν, όποιες και αν ήταν οι απουσίες, παραμένει ένα ντέρμπι και παραμένει η μητέρα των μαχών. Πάντα. Το παιχνίδι πάντα μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπάμπερ εδώ στο κλειστό του ΆΚΑ το βράδυ της Παρασκευής. Αγώνα που θα παρακολουθήσουμε επίσης από την ΕΤΕΝΑ. Ένα παιχνίδι στο οποίο η νίκη είναι επιβεβλημένη και δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό και την προσπάθεια που κάνει για να βρεθεί στους 8 της φετινής Ευρωλίγκας. Εδώ βλέπετε και την σύγκριση ανάμεσα στα τριάρια των δύο ομάδων, ο Τζέισον Καπόνε και ο Τζέρεμι Χάντ. Η αλήθεια είναι ότι ο Χάντ έχει πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά είναι και εξαιρετικά εύστοχος μέχρι στιγμής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Καπόνο δεν είναι εύστοχος. Δεύτερο ημίχρονο το οποίο ξεκίνησε με τον Ποχορίδη στην κατάρα του Άρη. Ο Λευτέρης Ποχορίδης, ένα παιδί διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και ηγετικός τέλεχος της εθνικής εφήβων. Του έχει κάνει ένα πολυετές συμβόλαιο ο Άρης που ασφαλώς θέλει διακαώς να βγάλει δικούς του παίκτες. Και ο Βεζένκοφ στην πεντάδα των Θεσσαλονικαίων σε αυτό το ξεκίνημα. Έστω τρίποδο από τον Πάσαλιτ, 44-33. Ο Πάσαλιτ, ο οποίος είναι ένας καλός σκόρερ, φτάνει στους 10 πόντους και γίνεται ο δεύτερος παίκτης του Άρη που έχει διψήφιο σκορ πέρα από τους 13 του Χάντ. Για να πάμε και στους δύο πάγκους. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη φορά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ενώ εδώ υπάρχει το φάουλ του Ποχορίδη πάνω στον Σκορδίλη. Ακούμε τον Μιχάλη Πέτκοφ. Ο Αργύρης Παδουλάκης ζήτησε από τους παίκτες του να μπουν ωρεξάτη και στο δεύτερο ημίχρονο, να πιέσουν στην άμυνα και στην επίθεση. Ζήτησε είτε pick and roll του Καπόνο με τον Σκορδίλη τον Γκίστ, είτε του Διαμαντίδη. Και επαναφορά είναι από τον Διαμαντίδη Ξανθόπουλος. Βλέπετε για το σερί του Άρη, 13-2 στα τελευταία 3 και 20 της δεύτερης περίοδου, που έχει μειώσει το σκορ. Διαμαντίδης για 3, στη λήξη των 24, θα ευστοχίσει για τον Παναθηναϊκό και θα απαντήσει στο τρίποδο του Πάσαλιτς. 47-33 από τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος και αυτός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, προσπαθεί να απαντήσει με τη σειρά το χάντ, θα στοχίσει όμως. Σωστά τα block out από την πλευρά του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Ξανθόπουλος. James Gist και Διαμαντίδης. Παίρνει το screen από τον Σκορδίλη και επιστρέφει την μπάλα σε αυτό το pick and roll. Θα εκτελέσει ο Κερκυραίος για το 49-33. Ο Σκορδίλης που αγωνίστηκε επί σειρά ετών στον Άρη δεν έμεινε εκεί και μάλιστα έφυγε διεκδικώντας αρκετά χρήματα. Υπήρξε πρόβλημα με τη δική του περίπτωση στη FIBA, έτσι προέκυψε το απαγορευτικό. Τελικά τα βρήκαν οι κίτρινοι μαζί του. Βγήκε στο Άρη που κάνει μια σπουδαία προσπάθεια με τον πρόεδρο τον Ελευθέρη Αρβανίτη και τον αντιπρόεδρο τον Θόδωρο Κουρόγλου, ο οποίος σχάτως είναι και ο πρόεδρος της εταιρείας Genesis, της μεγαλομητόχου δηλαδή εταιρείας της ΚΑΕ Άρης. Δεν είναι μόνοι τους, έχουν και τη συνδρομή άλλων παραγόντων που προσπαθούν να διορθώσουν την λανθάνουσα κατάσταση που επικρατούσε για αρκετά χρόνια στην ΚΑΕ Άρης. Χαντ. Εξαιρετική ενέργεια από τον Αμερικανό, ο οποίος γύρισε και το σώμα του έπαιξε μόνος απέναντι σε όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού, μειώνει σε 49-35. Χάντ, ο οποίος φτάνει στους 15. Ο Άρης που ανέβασε την άμυνα του παίζει πιο πιεστικά και αυτό του δίνει ρυθμό και για την επίθεση. Είναι αρκετά ευέλικτο το σχήμα που έχει αυτή τη στιγμή μέσα στο παρκέ και σίγουρα αυτές οι ενδιάμεσες επιθέσεις με τις κακές επιστροφές του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής του δίνει δυνατότητα και να διεισδύει αλλά και να βρίσκει ελεύθερα
περιφερειακά σουτ. Το τρίποντο είναι ελεύθερο από τον Ποχορίδη, είναι άστοχο. Εθετικό ριβάνο από τον ίδιο. Νέο τρίποντο από τον Πάσαλιτς, είναι εύστοχο αυτή τη φορά. 49-38 ο Πάσαλιτς φτάνει στους 13 με 3 στα 6 τρίποντα. Χειροκροτήματα από τον πάγκο του Άρη, έτσι, Γιάννη Ράνιο. Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό το οποίο ζητάει από την αρχή, δηλαδή πιεστική άμυνα και όσο δυνατόν περισσότερα σουτ, έτσι ώστε να ψαλιδίσει αυτή τη διαφορά. Καπόνο. Έχει σπαταλήσει το χρόνο στην επίδεση ο Παναθηναϊκός. Ο Καπόνο πηγαίνει όμως σε ένα σουτ. Αν και ήταν πάνω του ο Χαρίσης, ένας πολύ ψηλότερος παίκτης, κατάφερε να σκοράρει από την δεξιά πλευρά. 51-38 από τον Τζέισον Καπόνο, ο οποίος φτάνει στους 10 πόντους. Αρκετά αθόρυβα θα έλεγα, Αργυρικό Πέτρο. Ναι, δεν έχει κάνει πολλές προσπάθειες. Είναι παίκτης οικονομία και ήταν συνήθως εύστοχος. Λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά οι περιστροφές στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναφέρθηκε προηγουμένως στα πολλά λάθη του Άρη, στα 10 λάθη του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ έχουμε time-out από πλευράς Άρη, αναφέρθηκε ότι ο Άρης έκανε 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο και αυτό ήταν γιατί στοχεύοντας να βάλει την μπάλα μέσα στο καλάθι, ο Παναθηναϊκός έκλεινε πάρα πολύ σωστά σε όλες τις προσπάθειες του Άρη μέσα στη ρακέτα. Και οι πάσες εξόδου ήταν όλες πιεσμένες πάσεις και καταλήγανε στα χέρια του Παναθηναϊκού. Time out και επαναρχόμαστε. Βλέπετε τους πρώτους σκόρερ, ο Τζέρεμι Χάντ είναι στους 15, ο Πάσαλης στους 13. Είναι οι δύο παίκτες που τραβάνε το σκόρ για τον Άρη. Από την άλλη πλευρά, 11 ο Λάσμε, στους 10 ο Καπόνο, από 7 ο Ξανθόπουλος και ο Ούκιτς. 4 ο Διαμαντίδης, ο οποίος δεν έχει πάρει προσπάθειες για τον Παναθηναϊκό. 51-38. Για να πάμε στο πάγκο του Άρη, καθώς ο Βαγγέλης Αγγέλου ήταν αυτός που ζήτησε και το time out, Γιάννη. Ναι, ήταν κυρίως στην επίθεση να γυρίσουν την μπάλα περιφερειακά, να αναζητήσουν το σουτ διαφορετικά με πάσα κοντά στο καλάθι, να εκμεταλλευτούν τους ψηλούς. Και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τον Τσακαλέρη, ο οποίος πριν από λίγο πέρασε στο παρκέ του Ολυμπιακού Σταδίου. Η επαναφορά είναι από τον Πελεκάνο, ο Σαρικόπουλος για τον Πάσαλιτς. Πάνω έχει δύο Σπεθιανίτης, ασφαλώς. Λήξη της επίδεσης για τον Άρη, δεν κατάφεραν να εκδηλώσουν σωστή επίδεση οι παίκτες του Αγγέλου. Εμείς ακούμε τον Μιχάλη Πέτκοφ από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πιο πιεστική άμυνα ζήτησε ο Αργύρης Βαδουλάκης από τους παίκτες του και στην επίθεση μπάλα να περάσει ο Σοφοκλής Σορτσιανίτη. Αν μπορεί να τελειώσει μόνο στην προσπάθεια, αλλιώς να ψάξει κάποιο ελεύθερο συμπαίκτη του για σουτ. Γκίστ πάνω την Ζαγαλέρη για τον Σορτσιανίτη, θα γυρίσει. Βήματα όπως λέει ο Ταβουλαρέας. Αυτό το μικρό πίδημα που έκανε ο Σορτσιανίτης. Έφτανε για να χρεωθεί με την παράβαση. Κοιτάμε ότι πήγαν τρεις παίκτες του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος δεν στέλνει αμέσως βοήθεια στο Σκοτσιανίτη, μάλλον υπάρχει εντολή με το που θα βάλει την μπάλα στο παρκέ ο Σοφοκλής, τότε να πάει βοήθεια. Καθώς ξέρουμε και εμείς ότι για να δημιουργήσει ή για να σκοράρει χρειάζεται τουλάχιστον μία τρίπλα για να μπορέσει να τοποθετήσει το κορμί του απέναντι στον αντίπαλό του. Πάσαλιτς. Και νομίζω ότι όποια ομάδα έχει ακολουθήσει αυτή την τακτική απέναντι στον Σοφοκλή θα έχει καταφέρει. Σαρικόπουλος με το αριστερό δεν θα μπορέσει να τελειώσει, καθώς εκεί ο Σορτσιανίτης ήταν η σκιά του σέντερ του Άρη. Διαμαντίδης. Φάουλ από τον Σαρικόπουλο, καθώς πέρασε για ακόμη μια φορά η μπάλα μέσα στη ρακέτα του Άρη. Αυτό ήταν ένα φάουλ τακτικής. Εκεί είναι προτιμότερο να κάνεις ένα φάουλ στο Σοφοκλή, να πάρει την μπάλα και να φας ένα καλάθι με την πιθανότητα να υποπέσει και σε ένα φάουλ. Τρεις παίκτες και πάλι πάνω στον Σοφοκλή τον οδήγησαν σε άστοχο σουτ. Χαντ. Για δεκές δρίπλες θα κρατήσει τελικά το κοντρόλ της μπάλας. Πελεκάνος και Πάσαλιτς. Πάσαλιτς σε προσωπική ενέργεια απέναντι στον Νούκιτς. 51-40. Το έχει αυτό το drive ο Πάσαλιτς, γιατί κουβαλάει σωστά την μπάλα, την κρύβει την μπάλα σωστά για να εκτελέσει. Δεν μπορεί δηλαδή να παίξει σωστή άμυνα ο αμυνόμενος. Καπόνο θα στοχίσει. Το rebound είναι από τον Ευθύμη Τσακαλέρη. Πρώτη πάσα για τον Πάσαλιτς. Τον αφήνουν ελεύθερο η παίκτη του Παναθηναϊκού και το πληρώνει η ομάδα του Αργύρη Βεδουλάκη, γιατί ο Πάσαλιτς έχει ευστοχίσει στο τέταρτο τρίποντο στο απόψινο παιχνίδι. Έχει 4-8. Ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι αρκετά βαριά τα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού. Και κάποιες στιγμές βλέπεις και την κόπωση στις κινήσεις τους
και οι αμυντικές επιστροφές όταν παίζεις τόσο πίσω, όπως λέμε εμείς, βυθίζεται ο παίκτης, δηλαδή επιστρέφει και βυθίζεται μέσα στη ρακέτα, αλλά όμως θα πρέπει κάποιοι να φυλάνε και τα τρίποντα, καθώς ο Άρης τα τελευταία λεπτά του αγώνα επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να προσέξει πάρα πολύ τις επιστροφές του και το που θα δώσει σημασία ώστε να μαρκάρει σωστά τα περιφερειακά σου. Άλλο ένα φάουλ τακτικής. Έξυπνο φάουλ από τον Τζαγκαλέρη που σταμάτησε τον εμφυλιασμό του Παναθηναϊκού. Πάνω στον Νούκης μάλιστα και το time out αυτή τη φορά έρχεται από τον Αργύρη Πεδουλάκη, καθώς ο Άρης έχει μειώσει στους 8 τη διαφορά. 51-43 το σκορ, 4 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για να κλείσει η τρίτη περίοδος. Επαναρχόμαστε σε λίγο. Και πάλι στο κλειστό του ΆΚΑ, 51-43 προηγείται ο Παναθηναϊκός, 4 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο και η αλήθεια είναι, Αργύρη Παπαπέτρου, ότι το καλό πρόσωπο του Άρη και από τη στιγμή που απείλησε από την περιφέρεια, δεδομένου ότι τα κορμιά του Παναθηναϊκού είναι μεγάλα και η προσπάθεια του στο πρώτο ημίχρονο να βάζει την μπάλα και να επιμείνει να τη βάζει μέσα στο καλό δεν καρποφόρησε, άρα λοιπόν. Βλέπουμε και τα στατιστικά του Πασαλής, 18 πόντι με 3 στα 3 δίποτα και 4 στα 8 τρίποτα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Είναι πολύ επικίνδυνος ο Πασαλής, που παρόλο το παρουσιαστικό του, όπως λέγαμε προηγουμένως, είναι πραγματικά μικρός και έχει μέλλον μπροστά του. Έλεγα λοιπόν ότι... Εδώ κάνει και το κλέψιμο ο Πασαλής, θα φύγει στον εμφυλιασμό. Θα τελειώσει τη φάση. 51-45, μειώνει ο Άρης ακόμη περισσότερο. Το momentum είναι υπέρ του Άρη, ο οποίος έχει φρέσκα πόδια και μπορεί να πιέσει την άμυνα. Από την άλλη πλευρά, τα μεγάλα σουτ του Πασαλίτς αλλά και του Χαντ ήταν αυτά που πραγματικά μεταμόρφωσαν τον Άρη και όχι η προσπάθεια να ποστάρει τους παίκτες του μέσα από τη συγκεκριμένη προσπάθεια που έκανε πάρα πολλά λάθη στη μεταβίβαση της μπάλας. Δικαίωμα για βολές στον Στεφάν Λάσμε, καθώς ο Σαρικόπουλος εκεί έδειξε ότι δεν μπορεί να τον παίξει στα ψηλά. Είναι ιδιαίτερα αλτικός ο Καπονέζος. Είναι αλήθεια, ο Σαρικόπουλος είναι μικρός. Είναι ένα παιδί που προσπάθησε πάρα πολύ στην Αμερική βεβαίως. Στο Ohio State. Βεβαίως. Με χαμηλούς μεσόρους όμως, οπότε επέστρεψε να παίξει επαγγελματικό μπάσκετ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό σχολείο αυτή τη στιγμή η ομάδα του Άρη και του δίνει την ευκαιρία να παίξει με τα χρώματα του Άρη στην Α1, αρκεί να το προσπαθήσει. Εγώ τον θυμάμαι από πολύ μικρό, ήταν πάρα πολύ καλός. Και στις μικρές ηλικίες χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να κερδίσει το χρόνο, καθώς στην Αμερική είχε αρκετό διάστημα που δεν είχε παίξει, άρα λοιπόν εδώ του δίνει την ευκαιρία να επανακάμψει. Ο Πελεκάνος πήγε να βάλει ένα εκπληκτικό καλάθι, καθώς πέρασε κάτω από την μπασκέτα, πέταξε την μπάλα από πίσω και η μπάλα βρήκε στη Στεφάνη. Μας θύμισε το Λάρι Μπέρτ, Ο Λάρι Μπέρτ είχε συνήθεια να βάζει τα καλάθια. Κι άλλη μεγάλη το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης θα πρέπει να πάρει βοήθεια από τον Πελεκάνο στην επίθεση, καθώς είναι βαρόμετρο για τις εμφανίσεις του Άρη, που δεν την έχει πάρει ακόμη επιθετικά. Τώρα το τρίποντο από Τσακαλέρη είναι άστοχο. Ριμπάουντ από ποιον, ανανεώνει την επίθεση ο Άρης. Χάρη στον Πελεκάνο αλλά και τον Πασαλίτς που βγήκαν στη φάση 52-45, νωρίτερα ο Λάσμε φτώχησε σε μία από τις δύο βολές. Πασαλίτς. Πάνω του είναι ο Ούκιτς, τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Ο είναι Σαββίνο και μέσα, ύφασε την μπάλα για να αποφύγει το κόψιμο του Λάσμα και αυτό του στήγησε. Εύκολο το ρημάδο από τον Μπράμο. Διαμαντίδης προσπαθεί να τρέξει τον Παναθηναϊκό, Ούκιτς. Δυνατή μονομαχία του Ζαγκαλέρη με τον Λάσμα, ζητάει φάουλ ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ούκιτς. Διαμαντίδης. Σαρσαρής, εξαιρετικό το passing game, foul δεν μετράει το καλάθι, όπως λέει ο Ταβλαράς, καθώς το foul Τσακαλέρη έγινε χαμηλά. Ο Παναθηναϊκός πάει στα σίγουρα πια, θέλει να βάλει την μπάλα μέσα στο καλάθι, να κλείσει την άμυνα του Άρη, να φθείρει τον Άρη. Αυτή τη στιγμή στοχεύει να παίξει εναντίον του Άρη, ενώ μέχρι και το πρώτο ημίχρονο που είχε μια διαφορά ασφαλείας, έπαιζε και με το μυαλό του σε επόμενα παιχνίδια. Οι παίκτες του Άρη χρησιμοποίησαν σωστά τα φάουλ που είχαν για αυτή την περίοδο. Πλέον όμως έχουν φτάσει στα 5 βολές για τον Στεφάν Λάσμε. Είναι άστοχη. Λάσμε, ο οποίος έχει 4 στις 8 πλέον, έχει πέσει στο 50% καθώς έχασε και τις 2. Χαντ, το 52-45 παραμένει. Στους 7 η διαφορά. Βεργίνης. Τσακαλέρης,
Πάει από τα αριστερά. Fade away shoot από τον Εφήμη Τζαγκαλέρη. Είναι άστοχος. Εύκολο το rebound από τον Στεφάνου Λάσμε. Ουκίτς. Στη γωνία ο Διαμαντίδης. Εκτελεί για τρεις και είναι εύστοχος. 55-45 και πάλι διαφορά στους 10. Καθώς έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Διαμαντίδης επιλέγει τις στιγμές που θα μιλήσει και συνήθως δικαιώνεται. Δείχνει πως επανακάμπτει βέβαια μετά από τον τραυματισμό που τον κράτησε, μάλλον τους τραυματισμούς να το πούμε πιο σωστά, που τον κράτησαν 35 μέρες εκτός δράσης. Γιατί στο παιχνίδι με τη Real φάνηκε ότι έμεινε στο τέλος από καθαρό μυαλό, όπως συνολικά και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Υπήρχε κόπωση, όμως εξήγησαν και οι προπονητές της ομάδας. Σίγουρα οι αθλητές σε αυτό το επίπεδο έχουν μάθει να αντιπαρέρχονται των τραυματισμών και να έχουν γρήγορη αποκατάσταση, καθώς κρίζουν γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο παίκτης χάνει λίγο από το ρυθμό του, ενώ είδαμε μια πολύ καλή περιστροφή της μπάλας από πλευρά Σάρη, ένα πολύ καλό split, ένα drive προς την baseline του Πελικάνου και ένα πολύ ωραίο shoot από πλευρά Βεργίνη. Εδώ όμως κάνει λάθος ο Βεργίνης, καθώς δίνει το φάουλ, ένα εύκολο φάουλ στον Νούκιτς και μαζί βολές. Και είναι βολές. Ξαναβλέπετε εδώ, χτυπιέται ο Αγγέλου στον πάγκο του, απόλυτα λογικό από τη στιγμή που είναι στον bonus η ομάδα του Παναθηναϊκού. Έπρεπε να χαμηλώσει τα πόδια ο Βεργίνης για να παίξει άμυνα. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε αυτό που ήθελε, έφυρε τον Άρη και πήγε στα σίγουρα, πιο γρήγορα, ακριβώς στα σίγουρα και πιο γρήγορα στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ο Ρούκιτς όμως χάνει και η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός φτάνει μέχρι στιγμής με 53% από τη γραμμή. Έχει 9 στις 17. Ασυνήθιστο για τον Παναθηναϊκό. Εύστοχη η δεύτερη από τον Κράτη, 56-47. Και τώρα η πίεση. Χαντ. Πίεσε ο Παναθηναϊκός. Γκάρης είχε κάκιστη αντίδραση. Έχασε αμέσως την μπάλα. Δίνει επίθεση στους γηπεδούχους. Κοιτάξτε. Η πάσα του Βεργίνη. Ο Χαντ δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Ο Άρης φαίνεται σαν να είναι λίγο κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μόνο λεπτό που καλείται να συγκεντρωθεί και να κάνει αυτό που για πρέπει. Για να τελειώσει η περίοδος. Βεβαίως. Για να μην... Σαρσαρίς, καταλήγω να κάνει βήματα και πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πιστονές από τον Πεδουλάκη αυτή τη φορά, έτσι δεν είναι Μιχάλη Πέτκοφ? Ακριβώς, ζήτησε να δώσει πιο γρήγορα την μπάλα και να πάει να κάνει screen και όχι να κάνει αυτή τη λάθος ενέργεια που έκανε πριν ο Κώστας Τσαρσαρής. Και να πούμε ότι χαρακτηριστικά τα λόγια του Αργύρη Πεντουλάκη στο προηγούμενο time out ήταν «Δεν παίζουμε άμυνα». Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτό φάνηκε πάνω στο παρκέ και αποτυπώθηκε και στο σκορ όταν τον μείωσε ο Άρης. Βεργίνης. Τελειώνει ο χρόνος. Η μπάλα είναι για τον Άρη, αλλά έχει μόλις 2 δευτερόλεπτα. Ο Βεργίνης την άφησε να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, νομίζω ορθά, γιατί ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Πλέον βέβαια με 2 δευτερόλεπτα, βλέπουμε νωρίτερα τι έγινε. Πλέον με 2 δευτερόλεπτα ένα βεβαιασμένο τρίποντο από τον Σμακόπουλο που πέρασε έπειτα από αρκετή ώρα στον αγώνα χωρίς κανένα αποτέλεσμα όμως. Το 56-47 παραμένει, 37 δευτερόλεπτα ακόμη για να κλείσει η τρίτη περίοδος. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο Άρης αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι, Αργύρη Παπαπέτρου, και όχι στις μελλοντικές υποχρεώσεις. Έτσι θα πρέπει να είναι τα παιχνίδια. Μακάρι να βλέπαμε ομάδες εισάξεις ή περίπου εισάξεις, ανταγωνιστικές. Η αλήθεια είναι ότι το πρωτάθλημα είναι δύο ταχυτήτων, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ή τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αν θέλετε, να έχουν ξεχωρίσει. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ευχάριστο για τον κόσμο που παρακολουθεί το σπορ, το μπάσκετ. Βλέπουμε δηλαδή μια ομάδα που δεν έχει δυνατότητες μεγάλες να κάνει αλλαγές στο ρόστερ, καθώς όπως προείπαμε ο Άρης δηλαδή έχει το πρόβλημα με την απαγόρευση από τη FIBA. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ένα ομοιογενές σύνολο που παλεύει, αλλά που και βρίσκει όμως, θα λέγαμε, έναν κουρασμένο Παναθηναϊκό και βεβαίως έχοντας μπροστά του και στο μυαλό του και πάρα πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Μία στις δύο βολές και από τον Διαμαντίδη, Βεργίνης, καλές περιστροφές από τον Παναθηναϊκό, η μπάλα από τα χέρια του Διαμαντίδη εκτός αγωνιστικού χώρου. 5 δευτερόλεπτα απομένουν στη διάθεση του Άρη, 8 συνολικά για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Δεν βλέπω τον Αγγέλη να φωνάζει κάτι, συνεπώς θα πρέπει να δούμε κάτι δουλεμένο από τους παίκτες του Άρη. Η μπάλα είναι στον Πελεκάνο, γίνεται το λάθος όμως. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τρέξει τον εμφυλιασμό. Διαμαντίζει για τον Νούκιτς, τελειώνει τη φάση, κερδίζει και το χρόνο μαζί.
για το 59-47. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά είναι που κλείνει καλύτερα την περίοδο σε αντίθεση με την δεύτερη και εκτινάσει και πάλι τη διαφορά στους 12 πόντους. 3 δέκατα του δευτερολέπτου πλέον απομένουν. Επί της ουσίας ο Άρης θα μπορέσει να κάνει μόνο ένα tip ή να πετάξει από πάρα πολύ μακριά την μπάλα. Το 59-47. Διακοπή υπήρξε για να σκουπιστεί το παρκέ από υδρότα. Ο Πελεκάνος στην προηγούμενη φάση δεν προλάβει, τελείωσε ο χρόνος. Δεν υπήρχε περίπτωση σε 3 δέκατα να προλάβει ο Βεργίνης να πιάσει την μπάλα και να τη σουτάρει. 59-47 βλέπετε. Ο Άρης ο οποίος κέρδισε την τρίτη περίοδο με 17-15. Έδειξε χαρακτήρα από το τέλος της δεύτερης περίοδου και εκ των υστέρων. Παρ' όλα αυτά διαφορά είναι στο συν 12 για τον Παναθηναϊκό. Διακοπή και επιστρέφουμε. Άλλα 10 λεπτά αγώνα απομένουν εδώ στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 59-47 του Άρη. Οι φιλοξενούμενοι που έκαναν ένα κακό ξεκίνημα στη συνέχεια αφυπνίστηκαν και ανάγκασαν τους παίκτες του Πεδουλάκη να συγκεντρωθούν στο παιχνίδι. Ο Πάσαλης είναι από τους κορυφαίους του Άρη μαζί με τον Τζέρεμι Χαντ. Ο Πάσαλης που έχει φτάσει στους 20 πόντους, ο Χαντ στους 15, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει βοήθεια. Καμία άλλη βοήθεια για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Για τον Παναθηναϊκό, 4 παίκτες είναι αυτοί που τραβάνε το σκορ. Ο Στεφάν Λάσμε με 12 από 10, ο Καπόνο και ο Ούχιτς. 8 έχει ο Διαμαντίδης, ο οποίος έχει ευστοχίσει και σε 2 τρίποντα. Ο Παναθηναϊκός κλείνει πάρα πολύ καλά τον Πελεκάνο. Ξέρει το παιχνίδι του και αν ο Μιχάλης καθαρίσει το μυαλό του θα μπορέσει να βοηθήσει τον Άρη. Μέχρι στιγμής αρκετές φορές πάει λίγο εκβιαστικά, αρκετές φορές προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό αυτό που πραγματικά μπορεί και τον χαρακτηρίζει και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα για τον Άρη καθώς επιτίθεται σχεδόν με μόνο 2 παίκτες. Πελεκάνος είναι στους 4 πόντους. Εδώ είναι ο Τζέμις Γκις, θα δεχτεί το στόμα από τον Ασημακόπουλο. Καθαρό, όπως λένε οι διαιτητές, και εμείς πηγαίνουμε στον Γιάννη Ράγκη για να ακούσουμε τις εντολές του Βαγγέλη Αγγέλου. Κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα έχει τα ελεύθερα σουτ ή κάποιες διεισδύσεις, δηλαδή ψηλά στη ρακέτα κάποια σκρίνη, έτσι ώστε να υπάρχουν προποθέσεις για ένα εναντίον ενός. Ο Σωμακόπουλος, ό,τι καλό έκανε στην άμυνα, το χάλασε στην επίθεση, καθώς κοιτάξτε την προσπάθειά του, δεν μπορεί να την εκδηλώσει και κακώς ο Ζαρζαρίς χτυπάει την μπάλα. Δίνοντας την κατοχή και πάλι στον Άρη, 11 δευτερόλεπτα για τους Θεσσαλονικείς. Πάσαλης εκτελεί αμέσως, είναι άστοχος rebound. Από τον Ξανθόπουλο έχει πρώτη πάσα. Την είδε στον Τσαρτζαρί, το κάρφωμα από τον Τσάρο του Παναθηναϊκού. 61-47. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος τρέχει σε αυτό το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Και διευρύνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά στους 14. Πάσαλης. Μπάλα είναι για τον Άρη καθώς βγήκε από το πόδι του Ξανθόπουλου. Για να ακούσουμε και τον Μιχάλη Πέτκοφ από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Αργύρης Πεδουλάκης έχει ψηλώσει το σχήμα του, έχει βάλει τον Γκί στη θέση 3 και σε αυτόν θέλει να περάσει η μπάλα στο low post και στην άμυνα ζει τις αλλαγές σε όλα τα μαρκαρίσματα εκτός από τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Πελεκάνος κάνει ακόμη μια φορά βήματα καθώς κούνησε το σταθερό του. Η εκπαίδευση είναι για τον Παναθηναϊκό. Με τον Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής, καθώς ο Μάρκους Μπάνκς με ίωση είναι εκτός απόψε. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιώνας Μασκούλης. Μια υπερπολίτιμη μονάδα για τον Παναθηναϊκό. Με πρόβλημα στη μέση, μυϊκό πρόβλημα στη μέση, ευτυχώς. Παίρνει μέρες εκτός. Με αυτοδυσία ο Τζέρεμι Χαντ. Πάλεψε για το rebound, ζήτησε το φάουλ καθώς ο πίστευε πάνω του. Εξαιρετική προσπάθεια, σαν τερματοφύλακας. Γι' αυτό και διαμαρτυρίες στους διαιτητές. Ξαναβλέπουμε νωρίτερα. Θα πιάσει την μπάλα, αλλά ο Χαντ πέσει πάνω του. Ασφαλώς ήταν δύσκολο να συγκρατήσει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, η κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Νέα 24, Ξανθόπουλος. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αποστάρει τον Γκίστ. Γιατί έχει πλεονέκτημα απέναντι στο Πελεκάνο, αγωνιζόμενο στο 3. Βεβαίως, αλλά ο Πελεκάνος παλεύει σε λεωτάρι. Παίζει από μπροστά συνέχεια, παίζει άμυνα πρόληψης και δεν αφήνει να πάει εύκολα η μπάλα στα χέρια του Γκίστ. Ξανθόπουλος μέχρι μια προσωπική ενέργεια. Rebound από τον Λάσμε. Από τα χέρια του Πάσαλη τελικά η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό, τρίτη διαδοχική.
Άρης που αγωνίζεται με το Ρέθυμνο την επόμενη εβδομάδα στο Αλεξάνδριο και εκ των στη συνέχεια επιστρέφει εδώ στην Αθήνα για τον αγώνα με τον Ελυσιακό. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σημαδέψει ο Βαγγέλης Αγγέλου. Είναι αλήθεια και είναι ένα δεκαήμερο ζεστό, hot. Για να δούμε αν το μετράνε ιδιαίτερα στο καλάθι αυτό. Κανονικά πρέπει να μετρήσει. Υπάρχει σύσκεψη μεταξύ των διαιτητών. Δεν το μετράνε τελικά οι διαιτητές. Γι' αυτό και διαμαρτυρίες από όλο τον κόσμο. Η μπάλα από πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Νέα επίθεση για τους πράσινους. Μπράμος. Σαθόπουλος παίρνει το σκρίνο από τον Λάσμε. Δίνει την μπάλα στον Τσαρσαρή. Προσποιήθηκε απέναντι στον Σαρικόπουλο για τον Γκίστ. Το κάρφωμα από τον Τζέιμς Γκίστ, ο οποίος βρήκε το περιθώριο για να κρεμαστεί από το καλάθι του Άρη. 63-47 η διαφορά στους 16. Και πάλι ξεφεύγει από τον Άρη Χάντ. Πελεκάνος πάει μέχρι μέσα, αλλάζει χέρι. Κανένα αποτέλεσμα όμως από τον φόρουρ του Άρη. Μπράμος μέχρι μέσα, goal foul. Καλώς ο Χάντ φάνηκε να κατεβάζει το χέρι του εκεί. Ο Μπράμος όμως προφύλαξε σωστά την μπάλα. Για μένα αυτό που μετράει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι ο Μπράμος σε αυτή και στην προηγούμενη φάση δεν έμεινε στο φάουλ, αλλά συνέχισε με φιλοδοξία να σουτάρει. Αυτό είναι κάτι που το μαθαίνεις από την Αμερική. Coach, η αλήθεια είναι ότι εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ένας παίκτης που κερδίζει ένα φάουλ δεν συνεχίζει την προσπάθεια. Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τους παίκτες να συνεχίσουν την προσπάθεια και οι διαιτητές θα πρέπει να εναρμονιστούν σε αυτό το γεγονός. Γιατί είναι θεαματικό κανείς πέφτοντας ή. Και μπορεί να κερδίσεις. Βεβαίως. 66-47 η διαφορά στους 19 προσπαθεί να μειώσει και τα καταφέρνει ο Σωμακόπουλος με το τρίποντο από τη γωνία. 66-50. Σίγουρα όμως πλέον και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος του Άρη. 7 τελευταία λεπτά στον αγώνα. Ο Χάν κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο παρκέ. Πραγματικά τον είδαμε εδώ σαν δημιουργό. Τον έχουμε δει σαν σκόρερ. Ο Πάσαλιτς είναι ο μοναδικός που. Στο μεταξύ ο Ξανθόπουλος απαντά. Αυτό είναι καλό σημαντικό. Ξανθόπουλος ο οποίος φτάνει στους 10 πόντους. Του λείπει αυτοπεποίθηση και η πίστη στον εαυτό του, γιατί συνήθως του ζητούσαν να κάνει μόνο τον εργανωτή στα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι απειλητικός. Εδώ παίρνει και πάλι την μπάλα για τον Λάσμε. Ξανθόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Πάσαλιτς. Εκεί με τα πόδια το φάουλ από τον Βόσνιο. Νέα αλλαγή με τον Αλέξανδρο Βεζένκοφ. Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί στη Λευκοσία και είναι Βουλγαροέλληνας, έχει και τις δύο επικότητες. Αγωνίζεται πάντως στις μικρές εθνικές ομάδες με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας. Εκεί έχει κάνει και σπουδαίο όνομα στην Πασχετική Ευρώπη. Το μέλλον του να δούμε αν θα είναι στον Άρη ή σε κάποιο κολέγιο στην Αμερική. Κάτι ξέρεις για να το λες. Όπως η κάθε φιλόδοξο παιδί, άλλωστε Αργύρι και τα δικά σου παιδιά στην Αμερική. Δεν είναι και παίζουν μπάσκετ. Σίγουρα, εντάξει, κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην ελπίδα. Η Αμερική είναι η μέκα του μπάσκετ κατά τη γνώμη μου. Το μπάσκετ παίζεται σε πολύ ψηλό επίπεδο, η δύναμη και η ταχύτητα είναι το ζητούμενο. Και εγώ εύχομαι, ναι, εγώ εύχομαι όλα τα παιδιά να τολμήσουν και να έχουν δικαίωμα στην ελπίδα. Είναι κάτι ξεχωριστό και σίγουρα θα τους κάνει πολύ καλό, όχι μόνο για το μπάσκετ αλλά και για την ζωή τους. Ναι. Ποιος μπορεί να κόψει την ελπίδα από τα παιδιά τα νέα, ναι, έτσι. Εμείς ειδικά θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, αλλαγή για τον Άρη. Με αλλαγή στη θέση του οργανωτή πλέον, ο Βεργίνης περνά στη θέση του Πάσαλιτς. Το βλέπετε εδώ, το Βόσνιο δεν είναι ικανοποιημένος γιατί βγαίνει από το παιχνίδι. Θέλει να παίζει συνέχεια και θέλει να προσφέρει. Χαντ. Έχει εισηγήσει, θα πάρει άλλο ένα τρίποντο, θα ευστοχήσει αυτή τη φορά. 69-53. Ο Τζέρεμι Χαντ
Έχει γίνει πολλή συζήτηση για το σουτ που έχει αυτός ο παίκτης, αλλά αποδεικνύει ότι μπορεί να το βάλει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, τα κάνει όλα απόψε. Έχει πολύ μεγάλο κίνητρο παίζοντας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και είναι απόψε πολύ καλός και στη δημιουργία αλλά και στο σκοράρισμα. Ένα δυνατό φάουλ του Σαρικόπουλου πάνω στον Τσαρτζαρί, του δίνει βολές. Αν κατάλαβα καλά, ο Αργύρης Παιδουλάκης, καλώντας τον Μπράμο και τον Κίστ, τους ενθάρρυνε όταν είναι μόνοι τους να δουν το καλάθι και να σουτάρουν, και τους βοήθησε ψυχολογικά να αισθάνονται ότι θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς να χτυπήσουν τα ελεύθερα σουτ. Για να δούμε. 71-53 μετά τις βολές του Τσαρτζαρί, Βεργίνης. Ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που ο Άρης πλησίασε στο σκορ πάτησε και πάλι το πόδι στον γκάζι και πήρε μπροστά, τελειώνοντας τις εκκρεμότητες που πήγαν να δημιουργηθούν. Ως προς την τελική έκβαση δηλαδή. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή αλλοιώθηκε η εικόνα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Βεβαίως, σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ και η κόπωση των παίκτων του Άρη, καθώς από ό,τι βλέπουμε το βάθος του πάγκου του Άρη δεν είναι τόσο πλούσιο. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθείς σε ψηλό επίπεδο. Ο Άρης το κατάφερε μέχρι ενό σημείο, αλλά δεν ήταν δυνατόν να έχει την ίδια διάρκεια. Βεργίνης. Βήματα, όπως λένε οι διαιτητές. Κύριος Διαμαντής που συγκεκριμένα. Και είναι σωστή πράγματι η παράβαση, καθώς ακύβεσαν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού και πίεσαν τον Βεργίνη, ένα παίκτη που δεν είναι ο καθαρός άσος. Το προτέρημά του είναι το σκορ. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια, αλλά επειδή είναι ψηλό γκάρ, βλέπει τις πάσεις. Εξαιρετικό το τελείωμα από τον Σκορδίλη αυτή τη φορά, ο οποίος προσποιήθηκε απέναντι στον Σημακόπουλο. Ο Σκορδίλης βέβαια απέναντι σε χαμηλότερο αντίπαλο. Λογικά δεν θα έπρεπε να έχει πρόβλημα. 73-53 τη φορά, ξέφυγε και πάλι στους 20. Βεργίνης. Ασημακόπουλος από τα 6 μέτρα θα ευσοχήσει. Ο Ασημακόπουλος είναι 36 ετών και κάνει εκπληκτική χρονιά για την ηλικία του. Φτάνει στους 9 πόντους. Yeah. 9,2 σκοράρει κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα. Γκίστ. Φάουλ από τον Τζέρεμι Χαντ. Ο Γκίστ εδώ και αρκετή ώρα είναι λίγο μπερδεμένος με το ρόλο του 3. Στο 3. Σαφώς. Τώρα που παίζει τεσάρι ή πέντε αν θέλετε, ναι, του έρχεται λίγο πιο φυσιολογικά, ενώ βλέπουμε μια πολύ καλή εικόνα. Νομίζω ότι το να βλέπεις ένα τόσο μικρό παιδί να μπαίνει στο παρκέ είναι ευχάριστο. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, αλλά σίγουρα είναι ένα παιδί που βρίσκεται ήδη μέσα στις καρδιές του κόσμου, αρκεί να έχει την εξέλιξη που αναμένουν άπαντες. Γιατί και άλλα παιδιά πήραν το χειροκρότημα σε αυτή την ηλικία φορώντας αυτή τη φανέλα, αλλά δεν εξελίχθηκαν. Ναι, είναι μια μικρή παγίδα. Απ' τη μία είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο να σε αποκτήσει ένας μεγάλος σύλλογος. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να δώσεις μάχη ώστε να μείνεις προσγειωμένος, να δουλεύεις σκληρά και να καταλάβεις ότι η απόκτηση δεν είναι τίποτα. Η εξέλιξή σου και η βελτίωσή σου είναι το ζητούμενο. Και ο Μποχωρίδης στην πεντάδα του Άρη. Ο Μποχωρίδης, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και είναι λογικό να μην έχει τα πατήματά του όπως τα θέλει. Ένα ψηλό παιδί που έχει καλό σουτ. Ουσιαστικά φέτος είναι η πρώτη χρονιά που παίρνει χρόνο συμμετοχή στην Ελφαένα. Πέρσι έπαιρνε στιγμές, δεν έπαιρνε χρόνο. Νάτος εδώ, θα μπει, θα βγάλει την πάσα στον Πελεκάνο. Ο Πελεκάνος μακρινό σου, είναι άστοχο. Εκτός ρυθμού σε όλο το παιχνίδι ο Μιχάλης Πελεκάνος. Στο στόμα από το Σκορδίλη στον Βεζέγκοφ, ένα μικρό μάθημα του δίνει εδώ. Ο μικρός πάλεψε και πήρε ένα πολύ μεγάλο επιθετικό rebound, αλλά εντάξει, η απειρία του να σουτάρει πάνω στα χέρια του Σκορδίλη. Ο Σκορδίλης είναι αρκετά ενεργητικός. Γιαννόπουλος για τον Γάιο Σκορδίλη.
Η ίδια πάσα πάλι. Ανάποδο λέει άπαδο τον Κερκυραίο, θα το χάσει. Σκορδίλης που πέρσι πήγε στον Ίκαρο, τον βοήθησε πάρα πολύ αυτή η θητεία του. Έδειξε τι μπορεί να κάνει. Εδώ γίνεται και το κλέψιμο. Χαραλαμπούλου βγάζει για τον Κιφ. Το τελείωμα και το φάουλ από τον Πελεκάνο στον Αμερικανό. Από τον Βεζέγκοφ, μάλλον. Από τον Βεζέγκοφ, ο οποίος έπεσε και στο παρκέ. Να του εδώ, Αλέξανδρος Βεζέγκοφ. 17 ετών, παρακαλώ. Από το φάουλ είναι από τον Πελεκάνο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ σε παρέσυρα. Ήταν και οι δύο πάνω στη φάση. Ακριβώς. 77-75 οι βολές από τον James Gist. Η βολή μάλλον. Επιθετικό rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Στο match-up με τον Βεζέγκοφ. Πιο μικρός Χαραλαμπόπουλος. Θα του κάνει το κλέψιμο ο Βεζέγκοφ. Ενώ τον ενθάρρυνε ο προπονητής, τόσο έχει την μπάλα στα χέρια του να παίξει. 16 ετών ο Χαραλαμπόπουλος. Είναι πολύ μικρός. Αλλά είναι ήδη δίμετρος και με μια σωματοδομή εντυπωσιακή για την ηλικία του. Γιαννόπουλος. Το παιχνίδι το οποίο έχει χαλαρώσει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Γκίστ θα τελειώσει τη φάση. Αλλά ο Γκίστ δεν χαλαρώνει. Μα νομίζω ότι τέτοιοι παίκτες ξέρουν ότι πρέπει να παίζουν στο ίδιο τέμπο, αλλά πρέπει να προσθέτουν και τα νούμερα τους. Έτσι δεν είναι? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν κερδίσει αρκετά πράγματα από τη σημερινή αναμέτρηση. Φάουλ πάνω στον Ποχορίδη αυτή τη φορά. Φάουλ είναι από τον Σκορδίλη. Το τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Ευτυχώς ο Ποχορίδης δεν χτύπησε. Ο Πάσαλης θα κάνει την επαναφορά. Ο Ποχορίδης που δουλεύει και με τα δύο χέρια στο παρκέ, αυτό είναι προτέρημα. Εδώ θα τελειώσει τη φάση. 79-57 με μια προσωπική ενέργεια του 18χρονου Λευτέρη Ποχορίδη. Τώρα Ούκιτς. Τελευταίο 1,5 λεπτό του αγώνα. Παναθηναϊκός, ο οποίος θα προσθέσει άλλη μια νίκη στο ενεργητικό του. Θα φτάσει στις 12 και πλέον θα πάει την επόμενη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Βεζέγκοφ εδώ θα δεχτεί το στόμα από τον Γκίστ. Πήγε χαλαρά ο μικρός, αλλά αυτό δεν μειώνει την προσπάθεια του Γκίστ, ο οποίος... Δεν επιτρέπει τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Να το τρίποδο τώρα από τον Πελεκάνο. Το οποίο ήρθε λίγο αργά, Ήρθε πολύ αργά νομίζω. Έσπασε το ρόδι ο Πελεκάνο στο 79-60. Φτάνει στους 7 πόντους. Βλέπεις ότι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες, με αφορμή το κόψιμο του Γκίστ, Γιάννη, βλέπεις ότι έχουν ένα εγωισμό που τους πάει μπροστά. Δηλαδή βλέπεις ότι πήγε ο μικρός ο Βεζέγκοφ να κάνει το lay-up, δεν πίστευε ότι θα κυνηγήσει τη φάση ο Γκίστ, και όμως ο Γκίστ του έδωσε ένα πολύ καλό μάθημα, ήταν εκεί, και νομίζω ότι αυτός ο εγωισμός είναι που μπορεί να σε κάνει να πας να κάνεις βήματα μπροστά. Πάσαλιτς για τον Πελεκάνο, άλλο ένα τρίποντο από τον Πελεκάνο χωρίς αποτέλεσμα. Έχει 2 στα 6, 0-2 δίποτα και 1-2 βολές. Προσωπικό σλάλομ του Ούκιτς για το 81-62. Ο κόσμος ο οποίος καλεί τους παίκτες του Αργύρη Πεδουλάκη για διπλό μέσα στο σεφ. Και το συμπέντε σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο αποκτά μια ιδιαίτερη γοητεία για την επόμενη εβδομάδα. Τελικό σκόρ μεταξύ στο παιχνίδι μας, 81-62. Παναθηναϊκός χωρίς να ανεβάσει στροφές ιδιαίτερα. Μόνο όταν ο Άρης τον ζόρισε, όταν μείωσε το σκόρ, τότε μόνο αποφάσισε να δυναμώσει την αμυνά του Παναθηναϊκός και εκεί να κλείσει τους διαδρόμους στον Άρη για να φτάσει σε μια εύκολη επικράτηση, άλλη μια εύκολη επικράτηση για τους πράσινους εδώ μέσα στο Άκαρ, κύριε Παπαπέτρου. Είναι αλήθεια ότι ο Άρης δεν στόχευε σε αυτό το παιχνίδι, δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να κερδίσει, αλλά σίγουρα τα ωφέλη ήταν πάρα πολύ μεγάλα, γιατί για ένα αρκετά
μεγάλο διάστημα κοντάρισε τον Παναθηναϊκό και είδε τους παίκτες να παίζουν κάτω από πίεση. Η προσπάθεια του Άρη ασφαλώς συνεχίζεται και προς την εξυγίανση και προς ένα αγωνιστικό πρόσωπο που θα ικανοποιεί τον κόσμο του. Βεβαίως, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός αντιπαρήλθε της κακής του εμφάνισης απέναντι στη Ρεάλ με τον καλύτερο τρόπο. Το μάτς είχε δύο πρόσωπα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε σίγουρα πολύ καλύτερα από το σημερινό παιχνίδι. Κάπου προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου χαλάρωσε. Το τρίτο δεκάλεπτο άνοιγε 100% στην ομάδα του Άρη. Αλλά όμως στο τέλος ο Παναθηναϊκός έδειξε σοβαρότητα, πίεσε στην άμυνα και έκανε το παιχνίδι ξανά δικό του και μάλιστα με χαρακτηριστική ευκολία. Για να πάμε λοιπόν σε έναν εκ των πρωταγωνιστών, είναι μαζί με τον Μιχάλη Πέτκοφ. Ακριβώς, έχω δίπλα μου έναν από τους πρωταγωνιστές σημερινής αναμέτρησης. Βασίλη, μια εύκολη επικράτηση σήμερα. Πήρατε μια νίκη την οποία τη χρειαζόσασταν για δύο λόγους. Και για να δείξετε ότι δεν επηρεαστήκατε από την ήττα από τη Ρεάλ, αλλά και για να πάτε την επόμενη εβδομάδα στο Στάδιο και Φιλίας να διεκδικήσετε την πρώτη θέση. Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολη επικράτηση, γιατί είχαμε κάποια κενά διαστήματα πάλι. Αυτά τα κενά διαστήματα που έχουμε πει ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Ευτυχώς κερδίσαμε. Εντάξει, στο τέλος πήραμε και μια διαφορά. Μας περιμένει όχι μια δύσκολη εβδομάδα, γενικά δύο δύσκολοι μήνες, τώρα ξεκινάνε τα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Αλλά εμείς πρέπει να δούμε πρώτα το παιχνίδι με την Bamberg και μετά όλα τα άλλα παιχνίδια. Είπες για κενά διαστήματα. Φέτος η ατυχία έχει χτυπήσει πάρα πολλές φορές την πόρτα του Παναθηναϊκού με τους τραυματισμούς. Αυτό επηρεάζει το ρυθμό σας, τουλάχιστον στην επίθεση. Εντάξει, χωρίς να θέλω να δικαιολογηθώ, δεν γίνεται μια ομάδα να είναι συνέχεια σε υψηλό επίπεδο αν έχει συνέχεια τραυματισμούς. Δυστυχώς εμείς έχουμε καταφέρει να κάνουμε μόνο 4-5 προπονήσεις με όλους τους παίχτες. Ελπίζω αυτή η κακοδαιμονία να σταματήσει για να κάνουμε ξανά προπονήσεις όλοι οι παίχτες και ελπίζω και αγώνες όλοι οι παίχτες να παίξουμε. Εσύ μας έχεις συνηθίσει πιο πολύ σε οργανωτικό ρόλο. Σήμερα βέβαια πήρες τις προσπάθειες και δικαιώθηκες. Εντάξει, βγήκαν κάποια ελεύθερα σουτ, κάποια μπασίματα και τα πήρα. Δεν είναι μόνο η οργάνωση. Θεωρώ όμως ότι εγώ και η ομάδα έχουμε πολύ μεγάλη περιθώρια βελτίωσης. Και στον αγώνα με την Bamberg την Παρασκευή, τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός? Είναι μια πολύ καλή ομάδα, το έχει αποδείξει, άσχετα αν δεν έχει κάνει κάποια νίκη στο Top 16, το έχει αποδείξει. Έχει κοντράρει την Τζέσεκα μέσα στην Τζέσεκα. Έχει κοντράρει, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την Άλβα Βερολίνου, όλα τα παιχνίδια. Και πρέπει να προσέξουμε και να μην έχουμε αυτά τα κενά διαστήματα που είχαμε και σήμερα, αλλά και στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Και ελπίζω να πάρουμε την νίκη. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν 81-62. Σε αυτό το σημείο εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το βράδυ της Παρασκευής στον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Bamberg. Αργύρη Παπαπέτρου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για ακόμη μια φορά για το σχόλιο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα παιχνίδι που μας έδωσε τη δυνατότητα να πούμε κάποια πράγματα για τον μπάσκετ αλλά και να σχολιάσουμε τις δυνατότητες των ομάδων. Καλή επιτυχία να έχουν όλοι. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, από όλους όσους εργάστηκαν για τη μετάδοση του σκηνοθέτη μας, τον Γιάννη Ζανετή, τον Γιάννη Ράνιο και τον Μιχάλη Πέτκοφ που ήταν στον αγωνιστικό χώρο, όλους τους συναδέλφους πίσω από τις κάμερες και τον Γιάννη Νάτου που ήταν στην περιγραφή, ευχές για καλό βράδυ.